Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο Βροτεχνικός, η Άννα Κορσάνου, η δικηγόρος και ο Στάθης Οξτοδουλέλης, ο εργατολόγος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Συντονισμένες επιθέσεις σημειώθηκαν σήμερα στο εσωτερικό του Ιρανικού Κοινοβουλίου και στο Μαυσολείο στην Τεχεράνη. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Η κυβέρνηση του Προέδρου του Ιράν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα για την προστασία πιθανών στόχων των τρομοκρατών. Την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 1,1% φέτος και 2,5% το 2018 προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος επαναλαμβάνει την ανάγκη πρόσθετης ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους για τη βιωσιμότητα. Σύμφωνα με την έκθεση για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΣΑ εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα παρά την κάμψη, καθώς θα διαμορφωθεί στο 2,5% του ΟΕΠ τόσο το 2017 όσο και το 2018 έναντι 3,8% του ΑΕΠ πέρυσι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην διαπραγμάτευση γύρω από το ελληνικό χρέος, αλλά και αναφορικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Οι εκκρεμότητες που θα έπρεπε να εκπληρώσει η ελληνική πλευρά αποτέλεσε τον λόγο για την χθεσινή αναβολή της τηλεδιάσκεψης του Euroworking Group, στην οποία επρόκειτο να εξεταστεί υλοποίηση των προαπαιτούμενων, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως στο Eurogroup για την εκταμείευση της δόσης. Η συζήτηση μεταφέρεται στην αυριανή συνεδρίαση του Euroworking Group. Σύμφωνα στο συμφωνία στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και για το χρέος ζητεί η Κομισιόν, η οποία καλεί όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Τη μνήμη του πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τίμησε η Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10 το πρωί. Το σύντομο της θητείας του έδωσε το δικό του ξεχωριστό πολιτικό αφήγημα στη διακυβέρνηση του τόπου, προκαλώντας ισχυρές αντιπαλότητες στο κοινωνικό πεδίο και την πολιτική ζωή, αλλά αφήνοντας και παρακαταθήκες που μέχρι σήμερα λειτουργούν ως στοιχεία ταυτότητας για την πολιτική παράταξη την οποία υπηρέτησε και ως πρόεδρος μετά τη μεταπολίτευση. Θα θυμόμαστε λοιπόν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως έναν πολύ ικανό πολιτικό αντίπαλο της αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα και ως έναν αταλάντευτο υπερασπιστή της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Ως έναν τολμηρό πολιτικό που δεν δίστασε να αναλάβει πολλά πολιτικά ρίσκα στον πολιτικό του βίο. Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε ότι το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθές. Και με την έννοια αυτή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι άξιος που έχει συντροφιά του την αλήθεια και τη γαλανόλευκη σημαία στην τελευταία του κατοικία. Ο ιστορικός του μέλλοντος, είμαι βέβαιη, θα αφιερώσει μεγάλο μέρος της μελέτης και του έργου του στην ανάλυση και αποτίμηση της πολυετού σταδιοδρομίας και προσφοράς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον πολιτικό μας βίο. Αν και σκληρός ιδεολογικά και πολιτικά αντίπαλος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάντα έλεγε αυτά που πίστευε, με ευθύτητα αντιμετώπιζε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Με ευθύτητα και πολιτικά επιχειρήματα τον αντιμετωπίσαμε πάντοτε κι εμείς. Αλλά είχε και εχθρούς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εχθρούς που τον πολέμησαν χωρίς να σέβονται την ηθική, την πολιτική ηθική, ακόμα και τους κανόνες της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Το πολέμησε σκληρά το σύστημα του ΠΑΣΟΚ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Μπορεί να ήρθανε κάποιοι εδώ για να κάνουν εγκομιασμούς και
να το επιβάλλει και η ώρα να πούμε μόνο τα θετικά. Αλλά ούτε από τον τάφο του μας ζητάει να πούμε μόνο τα θετικά. Μας ζητάει να είμαστε αντικειμενικοί. Ας τον αποχαιρετήσουμε λοιπόν όπως αρμόζει, με σεβασμό, αντλώντας διδάγματα από τα σωστά του και τα λάθη του. Καλό ταξίδι, πατριώτη, και δείξε ανοχή στους μίζερους και τους κακεντρεχείς. Χαρτζηλίκοι κοντεύουν να γίνουν οι επικουρικές συντάξεις μετά τις περικοπές των σημείων να κινούνται στα επίπεδα ακόμα και των 80 ευρώ. Οι επικουρικές συντάξεις έχουν πέσει θύματα τόσο των δραματικών περικοπών από το 2011 όσο και των κρατήσεων συγκεκριμένα. Τον Ιούλιο του 2015 επιβλήθηκε η εισφορά υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις. Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2016 η περικοπή 11% σε 250.000 επικουρικές συντάξεις που με τις κύριες ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ το μήνα. Ακολουθεί δε το 2019 η νέα μείωση έως 18% μέσω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς σε επιπλέον 200.000 επικουρικές συντάξεις. Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν στα χαρτοφυλάκια τους κόκκινα δάνεια που τελούν σε καθεστώς νομικής προστασίας αξίας 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 9,3 δισευρώ έχουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή της επόμενης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ. Σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΟΓΑ αναφέρει τα εξής. Τους δικαιούχους επιδομάτων, ο οργανισμός εν όψη της πληρωμής της δεύτερης δόσης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί όσες αιτήσεις Α21 θα υποβληθούν στο TaxisNet μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων, των οποίων οι αιτήσεις Α21 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων, θα καταβληθούν τα ποσά με την πληρωμή της δεύτερης δόσης. Για το χρέος, τις επενδύσεις και τους εταίρους μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης στην εκπομπή SBC Live. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρώνης δήλωσε πως το ελληνικό είναι πώληση και όχι επένδυση. Περισσότερο στο απόσπασμα που ακολουθεί. Το πελατειακό ελληνικό δημόσιο, τα λέμε ίσια. Το πελατειακό ελληνικό δημόσιο ήταν ανίκανο να διαχειριστεί καλά τα αεροδρόμια μας. Παραλάβα, λέει, μια μη αποτελεσματική διοίκηση. Ενώ το γερμανικό δημόσιο που τα ανέλαβε, λένε αυτοί που επικαλέστηκαν ότι είναι καλή επένδυση αυτή, ότι θα το πάρει και θα κάνει καλύτερη επένδυση. Εγώ να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση. Αυτό για όποιον μας ακούει και ασχολείται με τις επιχειρήσεις, είναι μια πώληση. Η δεν απάντηση μια που μου δίνεται όμως. Επένδυση, ξέρετε τι είναι. Κάτι που δεν υπήρχε πριν, εργοστάσιο σειροτροφίας, λέει, αναπινιστήριο που φτιάχνει νήμα μεταξιού στην ΞΑΕ, στο Σουφλί, αυτό είναι επένδυση. Αυτές που δεν λοιπόν υπήρχε και το κάνουμε. Η τύπηση για εσάς επενδύσεις που δεν είναι στην πραγματικότητα. Όχι, είναι αλλαγή διαχείρισης. Δεν είναι επένδυση, αυτό το καταλαβαίνω. Απλό πράγμα. Κάποιος θα μπορούσε να πει όμως ότι τα όποια προσκόμματα τα οποία τίθενται σε αυτές τις δύο σημαντικές επενδύσεις ενδεχομένως και να γίνονται συνειδητά ή εσκεμμένα από την κυβέρνηση ώστε να μην δρομολογηθούν επειδή δεν συμφωνεί με αυτές. Είτε αγοράσετε ένα στρέμμα στο ελληνικό, είτε αγοράσετε 6.500 στρέμματα. Είναι προφανές ότι πριν κάνετε οτιδήποτε θα έχετε να κάνετε στο Ελληνελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα δικαίου, μια Ελλάδα ευνομούμενη, το ίδιο θα γινόταν και στην Ιταλία που είναι χώρα με πολύ αρχαιολογικό πλούτο, θα έχετε να κάνετε την αρχαιολογία και με τη δασική υπηρεσία. Ειδικά για το ελληνικό. Η αρχαιολογία είναι πάρα πολύ, είναι κάποια κτίρια ιστορικά, τίποτα λέει, καμία σχέση με τα τετραγωνικά του ελληνικού. Το ΔΕΔΑΣ αρχείο που γίνει πολλή λόγο, μιλάμε για 37 στρέμματα στα 6.500 στρέμματα, 37, από τα οποία 37 τα 24, έτσι κι αλλιώς επειδή είναι στα 100 μέτρα από τον περίγυρο, απαγορεύεται να χτιστούν. Δηλαδή για δομημένο χώρο δυνητικό, μιλάμε για 13 στρέμματα στα 6.500. Ρωτάω λοιπόν τώρα, ένας επενδυτής ο οποίος έχει υπογράψει θα φυτέψει 2.500 στρέμματα ψηλό πράσινο. Τον εμάραναν για την επένδυσή του τα 12 στρέμματα. Δηλαδή εκεί θα χτίζε. Εκεί είναι η επένδυσή του, στα 12 στρέμματα. Εντάξει, αυτά είναι τώρα. Πραγματικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή μου λέτε κάποια πράγματα τα οποία θεωρείτε ουσιαστικά κατακρίνετε και τις επενδύσεις και με τον τρόπο που γίνεται. Δεν κατακρίνω καμία επένδυση. Κατακρίνετε, δεν είπα καταγγέλλετε. Απλά θέλω να μου πείτε κάτι. Καταγγέλλω. Απλώς λέω θέλω να μου πείτε όμως κάτι. Αν θεωρείτε ότι οι Ευρωπαίοι και με το γεγονός ότι τώρα μεταθέτουν το ζήτημα του χρέους, δεν μπαίνουμε ως εκ τούτου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αν θεωρείτε ότι και οι ίδιοι. Επί τούτου δεν θέλουν να μας βγάλουν στις αγορές, αλλά από εκεί και πέρα το μόνο που θέλουν να δρομολογήσουν είναι αποκρατικοποιήσεις έτσι ώστε να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι κάτι τέτοιο το οποίο μας λέτε. Κοιτάξτε, σίγουρα το σχέδιο Σόιμπλε
πριν το 2015, ναι, ήταν πετάμε την Ελλάδα σε ένα νόμισμα που καταραίει. Ναι. Το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει άλλωστε, δεν είναι κάτι που τα λέμε τώρα. Τα έλεγα από το 2012. Είναι πετάμε την Ελλάδα σε ένα νόμισμα που καταραίει για να κάνουμε επιθετικές εξαγορές. Σε πολύ φθηνό νόμισμα. Είναι αυτό που αποτρέψαμε ως κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα δώσαμε τη μάχη να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και έπρεπε να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Είναι κάτι που το στήριζα πολύ πριν γίνει ο υπουργός. Με αυτό το τίμημα όμως. Να το τίμημα ξεπουλήσουμε εντός αγωγικών. Το τίμημα, όχι, το τίμημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν είχαν πάει στην δραχμή. Τότε θα βλέπατε ότι το ξεπούλημα θα ήταν πολύ πιο άγριο. Το χρέος θα ήταν πολύ πιο δυσβάστακτο. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη ενότητας στον Περσικό κόλπο ώστε να λυθεί η κρίση με το Κατάρ και να χτυπηθεί η τρομοκρατία. Είναι σημαντικό να είναι ενωμένος ο κόλπος για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής, δήλωσε μεταξύ άλλων ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters. Μέλος της τσιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος φέρεται να είναι ο άντρας που επιτέθηκε με σφυρί σε Γάλλους αστυνομικούς έξω από την Παναγία των Παρισίων. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράρ Κολόπ, διευκρίνησε ότι ο δράστης της επίθεσης φαίνεται να έδρασε μόνος. Κατά την επίθεση, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ ο ίδιος ο δράστης δέχτηκε πυρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην κατοχή του βρέθηκε μια ταυτότητα και κουζινομάχαιρα. Γονείς έγιναν ο Τζορτζ Κλούνι και η Αμάλα Λαμουντίν. Η δικηγόρος έφερε στον κόσμο χτες δύο υγιέστατα μωρά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού δήλωσε πως Έλα, Αλεξάνδερ και Αμάλ είναι καλά στην υγεία τους, ευτυχισμένοι και τα πάνε περίφημα. Ο Τζορτζ και η Αμάλ απέκτησαν τα πρώτα τους παιδιά μετά από 3 χρόνια γάμου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
μείον 0,49% και στις 773 μονάδες είναι η Ειρήνη Γεωργλιά στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει αναλυτικά την εικόνα του χρηματιστηρίου και των αγορών. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα και από μένα, Σοφία. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε πτώση στο γενικό δίκτυο 0,49%. Ο τζίρος είναι περιορισμένος στα 43 εκατομμύρια και το γενικό δίκτυο το βλέπουμε στις 773 μονάδες. Παρατηρούμε φυσικά και μια σημαντική πτώση του τραπεζικού κλάδου, 2,52% αυτή τη στιγμή. Και έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά και στις τραπεζικές μετοχές. Απόλυες για την Alpha Bank, 2,83%. Πτώση και για τη Eurobank, 3,36%. Πτωτικά κινείται και η μετοχή της Πειραιώς, 2,40%. Απόλυες και για την Εθνική, 1,88%. Αρκετά είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους επενδυτές διεθνώς. Είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Είναι οι εκλογές που έχουμε στην Βρετανία αύριο και μην ξεχνάμε και την συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Ταλίν της Εστονίας και όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα μεικτό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές. Απόλυες για τον δίκτυο του Λονδίνου, ανωδικά κινούνται οι υπόλοιποι δείκτες. Και έχει ενδιαφέρον, Σοφία, πριν κλείσουμε να ρίξουμε και μια ματιά στο πετρέλαιο, διότι μόλις εξελίξει το Κατάρ το παρακολουθούμε στενά. Αυτή τη στιγμή καταγράφει απόλυες 1,16% και η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στα 47,63 δολάρια ανά βαρέλι. Σοφία. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα βρούμε λύση και στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι του ασφαλιστικού και βεβαίως στο κομμάτι των ρυθμίσεων δανείων μαζί με την Άννα την Κορσάνου. Σε λίγα λεπτά και ο Στάθης ο Χριστοδουλέλης, θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο τον Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό μας. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Δεν θα σε ρωτήσω πόσοι έχουν υποβάλει. Και σε όλα δίνεται λύση. Το κανάλι σας και εσύ προσωπικά δίνεται λύση. Αυτό είναι η σημασία και εμείς βοηθάμε. Βεβαίως και μας ενημερώνετε, γιατί πραγματικά είμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να προσέχουμε στο τι κάνουμε, γιατί ένα λάθος το πληρώνουμε πολύ ακριβά και δεν πρέπει να πληρώνουμε τα λάθη, γιατί είναι καλό να μην κάνουμε λάθη. Είμαστε λοιπόν εν ώψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Διστάζουμε, μπορώ να σου πω, να πάμε να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση. Βεβαίως είναι κάτι που εμείς λέμε σε όλους τους φορολογούμενους να πάνε και να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Δεν θα κερδίσουν κάτι εάν περιμένουν τελευταία στιγμή μέχρι τέλος Ιουνίου να πάνε να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ανεξάρτητα βεβαίως αν θα δοθεί ή όχι η παράταση. Υπάρχουν όμως και κάποιες παγίδες. Υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε λοιπόν εδώ τον φοροτεχνικό μας σήμερα για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε πριν υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση και ποιες ενέργειες ή κινήσεις πρέπει να κάνουμε πριν πάμε, πριν πατήσουμε το τελικό κλικ που λέω εγώ. Θα ξεκινήσουμε, Γιώργο μου, με μια πολύ έτσι, συχνή ερώτηση που μας κάνουν οι τηλεθεατές και τη διαβάζω κιόλας, είναι ακριβώς έτσι. Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές δεν συμφωνούμε είτε με το μισθό το οποίο βεβαίως έχουμε δει, είτε με κάποιους στόκους, ή βλέπουμε ολόκληρο το ποσό, έτσι. Είμαστε συνδικαιούχοι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν με τους κωδικούς, τα οποία είναι οι κωδικοί που είναι προσυμπληρωμένοι κάποια στοιχεία? Ναι. Τα περισσότερα εισοδήματα, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και άλλα εισοδήματα έχουν προσυμπληρωθεί με βάση τις βεβαιώσεις που ανέβασαν οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας μέσα σε κάποια κουτάκια, βλέπουμε εκείνο που μας περιμένει. Το θέμα είναι ότι αυτά όλα τα στοιχεία, οι τόκοι για παράδειγμα, αν έχουν ανεβεί, είμαστε συνδικαιούχοι και για παράδειγμα έχουμε και το παιδί που είναι φοιτητής. Άρα πρέπει να προσέξουμε να δούμε, μην ενοχοποιούμε το παιδί γιατί έχει 1 ευρώ, 2 ευρώ τόκους. Και αμέσως ανεβαίνει την υποχρέωσή του, κάνει την υποχρέωσή του να κάνει δηλώσεις. Όλα αυτά που είπες. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να τα πειράξουμε αυτά τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα. Μάλιστα, είναι σε κωδικούς και είναι προσυμπληρωμένα, όπως είπαμε. Και ο λόγος είναι για να μην αλλάζει κάτι που έστειλε ο εργοδότης, που έστειλε ένα μισθό 10-12.000 και μπορεί να επεμβαίνει και να το αλλάζει είτε από λάθος είτε σκεμμένα ο φορολογούμενος.
Όμως υπάρχουν λάθη πολλές φορές και αυτό πρέπει να προσέξουμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που λέγαμε. Να δούμε αν έχει παρακρατηθεί ο φόρος, αν είναι σωστός, αν είναι στο ανάλογο κουτάκι, εάν μας δημιουργεί πρόβλημα διότι έχει αντί να πάει στο κουτάκι που λέει όχι εισφορά αλληλεγγύης και έχει πάει στο κωδικό που έχει εισφορά αλληλεγγύης. Όλα αυτά τα θέματα είναι βέβαια στην αρμοδιότητα του λογιστή, αλλά πολλοί φορολογούμενοι έχουν εξοικειωθεί και κάνουν τις γλώσσες. Και κάνουν μόνοι τους. Μας καλούσαν χθες πάρα πολλοί τηλεθεατές και μας λέγανε εγώ υποβάλλω μόνος μου. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευαισθησία και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και το πιο βασικό λάθος είναι ότι μέσα δεν βλέπουμε ότι πιθανόν να κρύβεται μια παγίδα, ότι έχουμε αγοράσει ένα αυτοκίνητο και δεν έχουμε βάλει στον κωδικό τον ανάλογο. Συνήθως πάμε από τα προηγούμενα εισοδήματα, στον 781 το λέμε και το ξέρουν όλοι πια εκεί φορολογούμενοι. Και βάζουμε για να καλύψουμε το τεκμήριο. Και αν δεν το προσέξουμε αυτό και πατήσουμε, όπως είπες, το τυποθήτο, υπάρχει κίνδυνος να δούμε ένα φουσκωμένο καθαριστικό, διότι μας πιάνουν τα τεκμήρια. Δεν βάλαμε δηλαδή εισόδημα από τα προηγούμενα χρόνια για να αναχαιτήσουμε και να μειώσουμε το τεκμήριο, να το κατεβάσουμε στα πραγματικά μας εισοδήματα ή αν δεν έχουμε εισόδημα μέσα στο 2016, να δανειστούμε από τα προηγούμενα. Μα έχουμε πλέον και την τσιμπίδα των τεκμήριων. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι δεν φορολογούμαστε μόνο στο πραγματικό μας εισόδημα. Πάρα πολλές φορές έχουμε πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε όμως την ατυχία αν είχαμε ένα σπίτι. Έχουμε δείξει από εδώ την εκπομπή. Έχουμε δείξει πολλές φορές και παραδείγματα, βέβαια. Παραδείγματα που έχει σημασία στους ανέργους. Αυτό το πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει τεκμήριο, διότι έμειναν χωρίς δουλειά, άρα το σπίτι υπάρχει. Δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι, μένει, άρα δημιουργεί τεκμήριο. Ναι. Ή ένα, όπως λέγαμε πρωτήτερα, ένας φοιτητής που έχει πάρει ένα ευρώ και έχει στο λογαριασμό του και δεν μπορεί να το πάρει ο πατέρας το τόκο και έχει μόνο, είναι μοναδικός δικαιούς. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται θέματα τεκμηρίων και θέλουν μεγάλη προσοχή. Όμως, ξαναγυρίζω πίσω, πριν βάλουμε το τυποθήτο, καλό είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε περιπτώσεις σύγκρισης. Υπάρχουν προγράμματα, πριν πάμε στο πρόγραμμα του τάξης, βοηθητικά προγράμματα που μας επιτρέπει να τυπώσουμε το καθαριστικό, να το δούμε, να δούμε μήπως είπαμε ότι μας βγάζει έξω από το εισόδημά μας και τότε να βεβαιωθούμε για να μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε. Όχι κατευθείαν. Άρα λοιπόν, βλέπω κάτι το οποίο δεν συμφωνώ. Είναι προσυμπληρωμένος ο κωδικός, για παράδειγμα, των μισθών. Δεν συμφωνώ. Τι πρέπει να κάνω? Πρώτα λοιπόν, δεν μπορώ να το πειράξουμε. Είπαμε, επικοινωνεί ο λογιστής ή εμείς ήδη επικοινωνούμε με τον φορέα που μας έχει δώσει το μισθό μας, τον εργοδότη μας ή τη σύνταξη του ταμείου. Μάλιστα. Και λέμε ότι εδώ δεν έχετε βάλει, μόνο τον κύριο σύνταξη, δεν μας έχετε ανεβάσει και το επικουρικό, την επικουρική σύνταξη. Ή κάποια αναδρομικά. Που εκεί υπάρχει επίσης μεγάλη προσοχή. Και πρέπει να κάνουμε δηλώσεις για τα προηγούμενα χρόνια, να πάνε όλα μαζί στο 16. Αυτό ακριβώς που είπε στο λεπτό σημείο είναι ότι προσέχω και επικοινωνώ με τον εργοδότη να το διορθώσει. Εκείνος έχει την εξουσία να το κάνει. Δηλαδή τη δυνατότητα να διορθώσει το λάθος. Ακριβώς. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Δεν μπορώ να το διορθώσω εγώ, ο χρήστης, ο φορολογούμενος. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχουν όμως και άλλα στον πρώτο πίνακα. Που έχει να κάνει. Άρα λοιπόν έρχομαι σε μια επικοινωνία να γίνει η αλλαγή όπου θα γίνει. Έτσι. Αυτόματα μετά στο σύστημα, δηλαδή ναι, στο κωδικό. Ναι, αυτόματα. Ο εργοδότης ή όποιος είναι ο φορέας που έκανε την πρώτη ενημέρωση, διορθώνει και το λάθος. Συνήθως, ένα συνηθισμένο λάθος που αντιμετωπίζουν κυρίως οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μια αναπηρία. Υπάρχουν ταμεία τα οποία τους δίνουν αυτά τα επιδόματα και τα βάζουν εκεί που δεν πρέπει, τα βάζουν στα φορολογούμενα. Ενώ ξέρουν πολύ καλά, ο ανάπηρος πρέπει να πάει πίσω στον πίνακα 6, όχι στον κύριο φόρο μπροστά στο εισόδημα από φορολογία εισοδήματο μισθωτών. Για εκεί να μην πάλι, φορολογηθεί λοιπόν. Εκεί πάλι, μεγάλη προσοχή εκεί, λοιπόν. Εκεί υπάρχει μόνη εξαίρεση που μπορώ να το επιλέξω και να το ξεκλικάρω εγώ. Δίνει αυτή τη δυνατότητα σκόπιμα για να μπορέσει να φύγει από το βάρος. Διότι εκεί, αν το έχει κρατήσει και φόρο, ένα δηλαδή για παράδειγμα που έχει πάρει μια σύνταξη ή μισθό. Και είναι ανάπηρος πάνω από 80%, δεν πρέπει να κρατηθεί ποτέ φόρος. Αλλά πολλές φορές τα ταμεία και οι εργοδότες δεν το ξέρουν αυτό από την αρχή. Δεν πήγε το πιστοποιητικό, δεν πήγε το χαρτί, το ανάλογο δικαιολογητικό. Και έχει κρατήσει φόρο. Άρα λοιπόν εκεί θέλει θεραπεία. Πώς το κάνουμε? Το ξεκλικάρουμε από εκεί που είναι, βάζουμε τον κωδικό που είμαστε στο ανάλογο, στον πίνακα 2 είναι αυτό η πληροφορία, και έτσι μεταφέρεται αυτόματα το ποσό από εκεί που είναι το κουτάκι για φορολογηθεί στον πίνακα που δεν φορολογείται και μάλιστα υπάρχουν και επιπτώσεις που να μην έχει και φόρο. Και παραμένει ο φόρος όμως το επιστρέψει πάλι η εφορία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα γνωρίζουμε. Απλές λοιπόν κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Αν δεν συμφωνούμε λοιπόν με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς,
Πάντως πρέπει να παίρνουμε και κάποιους στόχους από το εξωτερικό. Παίρνουμε κάποια, θα τα δούμε τι γίνεται και με τους κατοίκους εξωτερικού, διότι μας κάλεσε και χθες μία κυρία, είναι και πολλά δημοσιεύματα σήμερα, τα οποία θα τα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο, που κατά κάποιο τρόπο θεωρούν ότι μπλοκάρουν χιλιάδες Έλληνες που θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό και πηγαίνουν μετά με όλα τα χαρτιά τα οποία έχουν συγκεντρώσει για να αλλάξουν φορολογική κατοικία και γίνεται, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, Γιώργο μου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Και το πρόβλημα αυτό το γνωρίζει καλά και το Υπουργείο, το γνωρίζει καλά και ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής, ο κ. Πιτσιλής, το έχουμε πιστήσει. Τι έχει γίνει εδώ? Εδώ έχουμε, παίρνουμε την εξής εκδοχή. Είναι ένας φορολογούμενος, ο οποίος στη χώρα μας δεν μπορεί να βρει δουλειά, έχει τις δυνατότητες και πάει στο εξωτερικό. Από τη στιγμή λοιπόν που πάει στο εξωτερικό, για να μπορέσει να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία και να μεταφερθεί στο Μητρό ως κατοίκον εξωτερικού, να διαβάζεται στο Μητρό ως κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να κάνει μια σειρά διαδικασίες. Δηλαδή πρέπει να έχει πάει, ας πούμε, ότι πήγε στο 16. Πρέπει να έχει συμπληρώσει 183 μέρες στο 16 και να μας φέρει τα πιστοποιητικά αυτά που προβλέπεται από μια ειδική απόφαση που έχει βγει. Και είναι πολύ απλά. Τότε ο υπουργός ο Γιώργος Μαυραγκάνης τα απλοποίησε πολύ, γιατί έβαλε. Μπορείς το πρώτο, δεν μπορείς, φέρ' μου το δεύτερο, δεν μπορείς το δεύτερο, φέρ' μου το τρίτο. Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής ότι εκεί είναι φορολογικός κάτοικος ή πιστοποιητικό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ότι είναι φορολογικός κάτοικος στη Γερμανία, στην Ιταλία που πήγε, στη Γαλλία, όσο πήγε τη χώρα. Όμως, εάν κάνοντας αυτά τα δικαιολογητικά και πάει στην εφορία και πει ότι εδώ, ξέρεις, έχω τη γυναίκα μου, έχω τα παιδιά μου, α, του λέει ο έφορος, δεν μπορώ να σε μετατρέψω, διότι τα συμφέροντά σου, τα οικογενειακά, ναι, είναι στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα και εδώ ακριβώς έρχεται η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πριν από μερικές μέρες και έλυσε το θέμα αυτό σε μια απόφαση που προσέφυγε ένας φορολογούμενος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μπορώ να φορολογούμαι χωριστά εγώ και χωριστά η γυναίκα μου. Εγώ έχω τα εισοδήματά μου στο εξωτερικό. Εδώ λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό, αναγκάζει τα εισοδήματα να τα βάλω στην κοινή δήλωση στην Ελλάδα, να φέρω τα εισοδήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, να φορολογηθούν στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, το άσπρεχνο. Σαν χώρα, σαν μητέρα πατρίδα, δεν μπορώ να σε ζήσω, φύγε, βρες δουλειά αλλού. Αλλά φέρε μου τα εισοδήματά σου, τα φορολογήσου και βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, δέχεται να αφαιρέσει το φόρο που πλήρωσε στο εξωτερικό. Όμως εδώ αρχίζει το πρόβλημα, Σοφία. Γιατί? Διότι ο φόρος αυτός που πλήρωσε μπορεί να είναι. Να είναι μικρότερος, έτσι, οπότε να θέλει να φορολογήσει περισσότερο η Ελλάδα και του λέει πλήρωσες 5.000, αλλά ο φόρος μου, τα εισοδήματα που λες, εγώ έχω 10. Φέρε μου άλλες 5.000 να φορολογήσει στην Ελλάδα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Άρα, αυτή η απόφαση λοιπόν, γιατί άρα στη συγκεκριμένη, στην κυρία που μας κάλεσε χθες, στη θεατριά μας, η οποία μας είπε, εγώ έχω μαζέψει όλα τα χαρτιά, ο γιος μου εργάζεται στο εξωτερικό κάποια χρόνια. Έχω πάει, έχω μαζέψει όλα τα χαρτιά, πήγα λοιπόν για να δω τι πρέπει να κάνω και δεν τα κρατάνε, μου είπανε δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Είναι θέμα, δηλαδή νόμιζε η κυρία και μας ρωτούσαν, είναι θέμα φοροτεχνικού, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν κινείται η διαδικασία. Δεν κινείται η διαδικασία, διότι πιθανόν να βρήκανε ότι υπάρχει ή δεν είχε 183 μέρες μες στο 16 ή βρήκανε ότι είχε ακόμη κάποιο, είναι σε κάποιο ταμείο και ενδεχομένως δεν διέκοψε την ασφάλισή του. Μπορεί να είναι ουσιώδη τέτοια τυπικά θέματα, αλλά μπορεί να είναι και κακή ερμηνεία αυτής της διαδικασίας από την χή εφορία, η οποία βρίσκει και βρίσκεται στη λογική να βρει το πιο μικρό παράπτωμα ή αν θέλεις τυπικό ελάττωμα που έχει αυτή η μεταφορά και να πει, να απαντήσει όχι. Εδώ, να σου πω ένα παράδειγμα που υπάρχουν και γενναίες αποφάσεις. Μας ήρθε σήμερα μια απόφαση από Θεσσαλονίκη, από τη ΔΕΤΟ, από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία πήρε την τόλμη και είπε ότι είχαμε έναν πιλότο, ο οποίος ουσιαστικά πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την οικογένεια και τα παιδιά. Σταμάτησαν τη δυνατότητα να μεταφερθεί στην κατοίκον εξωτερικού, διότι αυτός είχε κάνει από. Ότι είχε γράψει ο αδερφός του, τον είχε γράψει ότι είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Πριν από 5-6 χρόνια. Η εφορία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη απήντησε ότι δεν μπορώ διότι έχει αγροτική επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν έχει τίποτα στην Ελλάδα. Έχει φύγει από το 2015, έφερε για τα σχολεία των παιδιών, έφερε πιστοποιητικά, δίγλωσσα με το αποστήλ, όλα και το απέρριψε. Προσφύγαμε λοιπόν σε αυτή την υπηρεσία που λέγεται Επίλυση Διαφορών και με γενναία και αντικειμενική γνώμη λέει ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το ότι είναι γραμμένο στο Μητρό του καθεστώτος δεν φαίνεται που να έχει πουθενά εισοδήματα, άρα
να μπορεί να φέρει τα ισότητα στην πρωτά. Τελικά λύση βρήθηκε. Βρέθηκε λύση. Και τώρα η εφορία που είχε απορρίψει τον δέχεται και τον μεταφέρει στην κατοίκον εξωτερικού. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε μια διαδικασία που κράτησε 4 μήνες για να περιμένουμε με αγωνία αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν. Τα γνωρίζει πολύ καλά. Και μετά από αυτές τις 2 αποφάσεις, ο κύριος Πιτσιλής τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Έχει δώσει τις οδηγίες. Νομίζω ότι βέβαια μπορεί να χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση. Διότι ο νόμος ελληνικός λέει ότι αυτό που λέει και η Καινή Διαθήκη, τι λέει, ούσο ο Θεός συνέζεξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Εδώ, και το ίδιο λέει και ο φορολογικός νομοθέτης. Η κοινή δήλωση, η κοινή εκαθάριση, κοινά όλα. Αλλά εδώ έρχεται η απόφαση αυτή, την οποία μνημόνευσε προηγουμένως, και λέει ότι για τις ανάγκες της φορολογίας κάνω διάλυση. Κάνω χωριστό οικογενειακό βίο. Κάνω χωριστό οικογενειακό βίο. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσω την δικηγόρα μας, την Άννα Τικορσάνου. Καλησπέρα, Άννα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα τόσο χρήσιμα, μας λέει ο κύριος Χριστόπουλος, και διάβαζα, έριχνα μια ματιά στο βιβλίο, το εξαιρετικό Ραντεβού με την Εφορία. Τα λέει πολύ απλά και προσπαθούμε, ξέρεις, γιατί το έχουμε πει, το είπαμε και στην αρχή. Δεν κάνουμε μεγάλη προσοχή. Τα λάθη τα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Μας εξηγεί ο κύριος Χριστόπουλος τι πρέπει να προσέξουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με κάποιους κωδικούς στις φορολογικές δηλώσεις που μπορεί να είναι προσυμπληρωμένες. Έχουμε λοιπόν πολλές απορίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα δώσουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Αλλά έχουμε και πάρα πολλές απορίες. Τι γίνεται και με τις οφειλές που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ είναι η Άννα Κορσάνου. Και τι γίνεται και με τον εξοδικαστικό συμβασμό που θα έρθει. Διότι το περιμένουν πάρα πολλοί οφειλέτες εφορίας. Ιδιαίτερα, εντάξει, ο εξοδικαστικός συμβασμός θα είναι για επιχειρήσεις και εμπόρους. Αλλά πολλές επιχειρήσεις έχουν και οφειλές πιο μικρές, μέχρι 20.000, μέχρι 3.000 ευρώ, κάτω από 20.000 ευρώ. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν όταν έχουν οφειλές στην εφορία και διαγραφή ακόμα, που είναι κάτι το απίστευτο. Και κεφαλαίου και προσαυξήσεων, δηλαδή πολύ θετικά τα στοιχεία που μας δίνει αυτός ο νόμος. Για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν τις προϋποθέσεις, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Μην νομίζει, λέει, τώρα ο κόσμος θα γίνει αυτός ο εξοδικαστικός συμβάσεις και μας γραφούν οι οφειλές από την εφορία. Δεν γίνονται αυτά. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Αν κάποιος έχει τις προϋποθέσεις, κάποια επιχείρηση, κάποιος έμπορος, μπορεί να δει διαγραφή δόσεις 120 δόσεις. 120 μήνες, που τώρα υπάρχει μόνο ρύθμιση των 12 δόσεων. Νομίζω ότι έχετε φτιάξει πολύ ωραίες κάρτες. Εμείς έχουμε λοιπόν ετοιμάσει ερωτήσεις που θα μας απαντήσει η κυρία Κορσάνου, για να δείτε, για να καταλάβουμε μέσα από τα παραδείγματα και από τις ερωτήσεις τι γίνεται. Γιατί όπως είπε πολύ σωστά, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Δεν μπαίνουμε όλοι στις 120 δόσεις. Όλοι όμως έχουμε οφειλές, άλλοι έχουν 3.000, άλλοι είναι εταιρείες, άλλοι έχουν. Θα τα δούμε λοιπόν πολύ αναλυτικά όταν είμαστε έτοιμοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δείξουμε την πρώτη ερώτηση για τις οφειλές και τις ρυθμίσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση, Άννα μου. Έχω ομόρυθμη εταιρεία, η οποία χρωστάει στην εφορία 2.000 ευρώ. Τι μπορώ να κάνω για ρύθμιση? Λοιπόν, άρα, ομόρυθμη εταιρεία σημαίνει εμπορική επιχείρηση. Mm-hmm. Σημαίνει ότι από 3 Αυγούστου και μετά που αρχίζει η ισχύς αυτού του νόμου, του εξοδικαστικού συμβασμού, έχω την προϋπόθεση να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρωστάω στην εφορία 2.000 ευρώ, δηλαδή κάτω από 3.000 ευρώ. Για οφειλές κάτω από 3.000 ευρώ έχω τη δυνατότητα σε 36 δόσεις, δηλαδή σε 3 χρόνια να το ξεπληρώσω, με κατώτατη δόση 50 ευρώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις αν έχεις τέτοιο χρέος στην εφορία. Θα μου πει, συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν πιο υψηλά χρέη, δεν έχουν 2.000 και 3.000. Υπάρχουν όμως και αυτές οι περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρχουν όμως κάποια νεοσύστατη, κάποια που τώρα ξεκινάει και έχει πολύ μικρές οφειλές. Άρα λοιπόν, 36 δόσεις, 50 ευρώ είναι μία. Για κάτω από 3.000 ευρώ λοιπόν οφειλές, μέχρι 36 δόσεις, κατώτατη οφειλή 50 ευρώ το μήνα. Πάμε στην δεύτερη ερώτησή μας. Έχω ετερόρυθμη εταιρεία με οφειλή στην εφορία 4.000 ευρώ. Τι μπορώ να κάνω? Λοιπόν, ετερόρυθμη εταιρεία σημαίνει πάλι εμπορική επιχείρηση, αλλά έχει την προϋπόθεση να υπαχθεί σε αυτή την εξοδικαστική ρύθμιση. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πάνω από 3.000 ευρώ. Άρα πρέπει να κάνουμε ρύθμιση 120 δόσεων, ακόμα δηλαδή πιο ευρύ, ακόμα πιο πολλά χρόνια, με ελάχιστο όρο 50 ευρώ μηνιαίως. Mm-hmm. Γιώργο μου, πόσες επιχειρήσεις είναι οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν οφειλές? Και είναι κάτι το οποίο έχουμε τονίσει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή για τις οφειλές που έχουν. Και να πω ότι πολλοί, αυτό που τόσο πρακτικά πάντοτε το κάνει αν αυτό και μας τα λέει πολύ απλά και κλακευμένα, και εσύ κάνεις ωραίες κάρτες, είδαμε και τώρα, παντού, υπάρχουν που διάκοψαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Έχουν χάσει, και θέλω να πω, Άννα, εδώ, ναι,
Εάν δηλαδή έχει χάσει την προηγούμενη. Εγώ βλέπω και το βιβλίο σα το οποίο είναι θησαυρό. Ό,τι αρπάξω εδώ, γνώσει εδώ πέρα. Είναι... Έχουμε ετοιμάσει και ερωτήσει μετά και για τον κύριο Χριστόπουλο. Αν έχω στο αυτοκίνητο, θα σου κάνω ένα. Σας παρακαλώ, είναι σημαντικό δώρο. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, στην εφορία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μα καλούν. Γιατί πέρα από ότι είχαμε την ρύθμιση των 100 δόσεων, θυμάστε, που πραγματικά όσοι την κρατούσαν με νύχια και με δόντια. Μείνανε πολύ εκτό βεβαίω. Πολύ εκτός και και δεν πολύ... μπορούν να ξαναμπούν στη ρύθμιση. Όταν τη χάσει, την έχασε. Τώρα μόνο στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Ναι, εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτοί θα βρουν, το χαμένο θησαυρό, θα βρουν τη λύση στο νέο νόμο. Και νομίζω, όπως μας τα είπε η Άννα, ότι μπορούν. Μπορούν. Ναι. Γιατί να μην μπορούν? Γιατί είναι ένας καινούργιος νόμος το οποίο αυτή τη δουλειά κάνει, σου βάζει όλα σου τα δάνεια και στην τράπεζα και στο ΚΕΑΟ. Δηλαδή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αντιμέτωπο θα έχει στο ΚΕΑΟ και στην εφορία. Και εφόσον συμφωνήσουν όλοι μαζί, γιατί είναι συγκεκριμένη διαδικασία, μπορείς να δεις διαγραφή και διαγραφή οφείλει στην εφορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και το τονίζουμε αυτό. Παρακάτω και στις ερωτήσεις μας. Διαγραφή δεν υπάρχει. Και των τόκων και των προσαρτήσεων και του κεφαλαίου. Άρα είναι κάτι πρωτοποριακό. Είναι πολύ θετικό. Πρέπει να αποδείξει κάτι αυτό, Σοφία και Άννα. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει. Εννοείται αυτό. Καταρχήν πρέπει μια χρήση οπωσδήποτε στις τρεις τελευταίες να είναι θετική. Να μην είναι ζημιογόνο, να μην είναι δηλαδή για πεθαμό η επιχείρηση, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ναι. Να είναι ενισχύ, να μην έχει πάυση, γιατί πολλοί έρχονται και μου λένε: μα εγώ επειδή είχα χρέη έλξη η επιχείρησή μου, την έπαυσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα τίποτα. Γίνεται διαμεσολάβηση, μπαίνει ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και προσπαθεί να συμβιβάσει τα μέρη. Δηλαδή να δούνε τα δεδομένα της επιχείρησης, τις δυσκολίες, τα κέρδη, τα έξοδα και να βρεθεί μία λύση, μία δόση να ικανοποιηθούν όλα τα μέρη. Δεν θα βγαίνει σε όλους 50 ευρώ. Δεν θα βγαίνει σε όλους 50 ευρώ. Είπαμε, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Πάμε στην ερώτηση. Κύριε, μου μια λεπτομέρεια. Άκουσα από χθες, νομίζω, τον κύριο Πετρόπουλο να λέει ότι ρυθμίστε τις τρέχουσες δόσεις. Αν είναι, ας πούμε, έχει οφειλές παλιές που λέγαμε τώρα. Στην εφορία. Όχι και στα ταμεία. Στο ΚΕΑΟ. Πλήρωσε τις τρέχουσες δόσεις των στο νέο ταμείο τώρα, όλοι μιλάμε για τον... Το ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ. Για να μπορείς να ρυθμίσεις έτσι είναι, πρέπει δηλαδή να έχω εξοφλήσει τα τρέχοντα. Γιατί μείνεις, αν κατάλαβα καλά, νομίζω πως το έχεις καλύψει και εσύ, Σοφία, τα τρέχοντα εννοώ του τελευταίου, του 2017. Επειδή ΕΦΚΑ... μισό λεπτό. Είναι για οφειλές μέχρι το τέλος του 2016. 16. Δεν είναι για τα καινούργια, άρα τα καινούργια πρέπει δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει μέχρι το 16. 31/12/2016, αν δεν κάνω λάθος. 16, για τέτοιες οφειλές. Οι καινούργιες από εδώ και πέρα δεν εντάσσονται καθόλου. Πρέπει να τις παλέψεις με τις ρυθμίσεις που ήδη υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αν έχω κάτι παλιό, πρέπει να ρυθμίσω τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο μέχρι σήμερα. Να το πρωτοποιήσω. Γιατί ποια είναι τότε το εξωδικαστικού συμβάσματος? Αν είναι το ρυθμίσω με τις 12 δόσεις, τότε γιατί έρχεται αυτό? Θα το ρυθμίσω και το ξαναρυθμίσω. Εγώ έτσι θεωρώ. Ναι. Από την ανάλυση, έτσι θεωρώ προς το παρόν. Μάλιστα. Να εφαρμοστεί και να σας πω. Θα παρακολουθήσουμε τώρα και ένα σεμινάριο εμείς διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, ο Προμηθέας, στο Κέντρο Διαπίστευσης των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών, διότι ο διαμεσολαβητής θα κάνει αυτή την προσπάθεια και είναι σημαίνον στέλεχος και κομμάτι και μέρος αυτής της διαδικασίας. Κάνει σεμινάρια και εκπαιδεύει όλους τους διαμεσολαβητές για να μπορέσουν να καταλάβουν πώς θα κάνουν αυτή τη διαδικασία. Άρα, αφού παρακολουθήσω εγώ αυτό το σεμινάριο, αύριο και μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα. Θα έρθει να μας ενημερώσεις, Άννα Κορσάνου, βεβαίως. Πώς ακριβώς θα γίνει τη διαδικασία. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή μας. Τι γίνεται τώρα, έχω οφειλή, Άννα μου, 100.000 ευρώ. Είπαμε λοιπόν, 3-4 εταιρείες, τώρα όμως. Εκεί δεν μπορούμε 120 δόσεις. Εκεί η ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων είναι για οφειλές έως 20.000 ευρώ. Έως 20.000 ευρώ. Άρα αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, 36 δόσεων είναι για οφειλές έως 3.000 ευρώ. 120 δόσεων είναι για οφειλές έως 20.000 ευρώ. Αν ξεπερνάμε τις 20.000 ευρώ, τότε δεν μπορούμε να δούμε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις. Πού μένουμε, πού περιμένουμε στη συμφωνία που θα κάνουν τα μέρη με τη βοήθεια του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή για να βρούνε μία μηνιαία δόση, για να βρουν ένα τρόπο αποπληρωμής mm-hmm. που θα μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. Τι γίνεται τώρα για πάνω από 100.000 ευρώ? Προσοχή, έχουμε ποινικές διώξεις. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Όποιος χρωστάει πάνω από 100.000 ευρώ και για τις ομόρυθμες εταιρείες έχουν ποινική ευθύνη, ομόρυθμη εταίρη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι χρέη της εταιρείας, ευθύνονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας για αυτά, έχουν ποινικές ευθύνες. Για πάνω από 100.000 ευρώ που χρωστάει, του έρχεται σίγουρα χαρτάκι από ποινικό δικαστήριο και πρέπει να παρουσιαστεί κατ' εμέ, να μην το αφήνει, να μην ερημοδικάζεται. Τα έχουμε πει, αλλά
Αν όμως μπει σε αυτές τις διατάξεις του εξοδικαστικού συμβιβασμού και συμφωνείς, τελικά επιτύχει μια συμφωνία, έχει όφελος και ως προς αυτό το θέμα των ποινικών διώξεων. Αναστέλλονται κάποια μέτρα. Θα το δούμε μετά και στις ερωτήσεις που θα το δούμε μετά το διάλειμμα και στις επόμενες ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Γιώργος Χριστόπουλος, ο αυροτεχνικός μας, Άννα Κορσάνου, η δικηγόρος μας, είναι εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Είχαμε μείνει στο κομμάτι των ρυθμίσεων, οφειλές που μπορεί να έχουμε στην εφορία. Είμαστε επιχείρηση, μικρή, μεγάλη, μικρές οφειλές, μεγάλες οφειλές. Η Άννα Κορσάνου μας εξηγεί πώς πρέπει να κινηθούμε και τι πρέπει να κάνουμε και βεβαίως τι ρυθμίσεις έχουμε αυτή τη στιγμή. Με βάση τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τη ρύθμιση από 3 έως 20.000. Εδώ με τον αγαπημένο μας τον Γιώργο Χριστόπουλο και βεβαίως με οδηγό. Τι πρέπει να κάνουμε και με μεγάλη προσοχή πριν υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση, γιατί με ένα κλικ γίνεται η εκαθάριση, τι πρέπει να προσέξουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν σε κάποια σημεία, το οποίο μπορεί να μην συμφωνούμε, είναι προσυμπληρωμένοι κωδικοί, τι προσέξουμε, τι προσέχουμε, πώς αλλάζουμε. Είπαμε και για τους κατοίκους του εξωτερικού, τι πρέπει να κάνετε, εάν πρέπει να μαζέψετε κάποια χαρτιά, τα οποία πρέπει να πάτε, να τα υποβάλλετε, Γιώργο μου. Διαμαρτύρεται όμως ο κόσμος ότι πηγαίνει, δεν μπορεί μερικές φορές να βρει άκρη. Είναι ακριβώς άλυτο το θέμα. Έχει λυθεί στις περιπτώσεις καθαρόμενες που κάποιος έχει φύγει και μπόρεσε να είναι κάτοικος εξωτερικού, διότι δεν είχε εδώ οικογένεια. Άρα αυτός λοιπόν από τη στιγμή που πήγε στην οποιαδήποτε χώρα. Δεν έχουμε διάκριση τώρα. Παλιότερα είχαμε τη δυσκολία και μαζεύαμε ποιες χώρες είναι. Είναι χώρα κάτω, ξέρω εγώ, που είναι μη συνεργαζόμενη. Τώρα δεν έχουμε τέτοια κριτήρια. Απλώς πρέπει να έχεις εκεί αποδείξει ότι είσαι στη φορολογική χώρα αυτή. Έχεις πιάσει δουλειά, για παράδειγμα, μας φέρει στο φορολογικό πιστοποιητικό της χώρας. Αν δεν μπορεί και δεν υπάρχει τέτοια πιστοποιητικό, γιατί υπάρχουν τέτοιες χώρες, για παράδειγμα, έχουμε ανθρώπους που πήγανε πρώην πιλότοι εκεί στα Ηνωμένα, στην Κορέα, στο Αμπού Ντάμπι και στο Κατάρ και δεν έχουν φορολογία ή πληρώνουν κάποιο φόρο πολύ. Εκεί λοιπόν πρέπει να μας φέρουν τα πιστοποιητικά που είναι επίσημα της χώρας, πρέπει να είναι μεταφρασμένα, να έχουν το αποστήλτο της σύμβασης της Χάγης στη σφαγίδα και αν δεν μπορούμε να φέρουμε πιστοποιητικό, πρέπει να μας φέρουν οποιασδήποτε δημόσιες αρχές. Okay, πρέπει λοιπόν, και να το πούμε αυτό, δεν είναι πολλές φορές λέμε ένα νούμερο, ας το σημειώσουν. Το Ευαγγέλιο για όλη αυτή τη διαδικασία είναι μια ερμηνευτική του Υπουργείου 1058 του 2015. Αυτή χρησιμοποιούμε και εμείς και οι εφορίες. Όμως οι δυσκολίες που βάζουν οι εφορίες είναι αυτό που λέγαμε πρωτήτερα. Αν δηλαδή έχω οικογένεια εδώ, δεν σε κάνουν κάτοικο εξωτερικού. Αυτά ήρθε τώρα η νέα απόφαση, η περσινή ήταν εξίσου μια απόφαση σταθμός, ιστορική, διότι το ανώτατο στεγματικό δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, παίρνει όλα τα δεδομένα και έδωσε το συμπέρασμα και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει αν τεχνικά δεν μπορείτε να διαχωρίσετε το σύζυγο από τη σύζυγο για να βγάλετε χωριστό εκαθαριστικό, διότι εκείνος έχει τα εισοδήματά του στη Γερμανία και η σύζυγος παραμένει στην Ελλάδα. Και μάλιστα λέει προς την φορολογική διοίκηση ότι η τεχνολογία, τα τεχνικά πρέπει να υπακούν στη φωτιστή νομοθεσία και όχι αντίστροφα. Έλυσε το πρώτο βήμα η περσινή. Τώρα ήρθε η πρόσφατη που αναφέρθηκε προηγουμένως, η οποία λέει για τις ανάγκες, και εσύ ως νομικός έγκριτη που είσαι, Άννα, για τις ανάγκες της φορολογίας, κάνω χωριστό οικογενειακό βίο. Τι να κάνω. Για να μπορέσω να διαχωρίσω τα εισοδήματα, να μην είναι αναγκασμένος επειδή πήγε στη Γερμανία και δεν μπορεί να φέρει και τα παιδιά του να τα πάρει έξω, να φέρει και το εισοδήματά του να τα φορολογήσει στην Ελλάδα. Να τα φορολογήσει η χώρα μας. Η χώρα να κάνει χωριστή φορολογική δήλωση η σύζυγος μόνη της, εφόσον είναι στην Ελλάδα και μπαίνει στην Ελλάδα, για το δικό της εισοδήματα. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά τα καινούργια θέματα. Παραμένουν όμως οι δυσκολίες γιατί ακόμη δεν έχει γίνει και η νομοθεσία. Βγήκαν αυτές οι αποφάσεις οι οποίες είναι ατομικές. Δεν είναι εύκολο να. Της διοικητικής επίλυσης διαφορών είναι αυτές οι αποφάσεις. Όχι, είναι του Συμβουλίου Επικρατείας. Κυρία Κέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Μου κάνει εντύπωση, μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται η ρύθμιση αυτή.
υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι και για τους ιδιώτες ή εμείς έχουμε μόνο τη ρύθμιση των 12 την παγία. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε κυρία μου. Αυτός εξοδικαστικό, καταρχήν καλησπέρα σας και καλησπέρα σας. Κάνετε πολύ καλά, παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή γιατί δίνει χρηστικές συμβουλές η κυρία Μίτλη κάθε μέρα. Λοιπόν, στον εξοδικαστικό συμβασμό λοιπόν που θα αρχίσει να είναι σε ισχύ, έχει ψηφιστεί σε ισχύ από 3 Αυγούστου, μπαίνουν επιχειρήσεις και έμποροι. Οι ιδιώτες, αν έχουν τέτοια προβλήματα, μπορούν να κάνουν αίτηση στο ειρηνοδικείο, στον νόμο Κατσέλη, ακόμα και αν έχουν οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον. Όχι, όχι, το ξέρω. Γιατί είμαι και εγώ δικηγόρος. Δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει ακίνητη περιουσία. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάθε περίπτωση ξεχωριστή και διαφορετική. Ναι. Επειδή, ας πούμε, κάποιος έχει εκείνη την περιουσία, δεν το συμφέρει ο νόμος Κατσέλη, ένας άλλος που δεν έχει, έχει μόνο ένα σπίτι, ναι. Γι' αυτό είναι πολύ συμφέρον ο νόμος Κατσέλη. Άρα, αν εσείς δεν έχετε αυτή τη διέξοδο, μόνο ρύθμιση των 12 δόσεων, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό λέω, ότι δεν κοιτάνε να κάνουν και κάτι άλλο τώρα και για τους απλούς ιδιώτες. Εμείς το ζητάμε, αυτοί θα το κάνουν. Αυτό λέω, αυτό ότι δεν ακούγεται κάτι. Όχι, προς το παρόν δεν ακούγεται κάτι. Προς το παρόν όχι. Αυτό όμως είναι δυσανάλογο. Δηλαδή, πώς δεν είναι. Άλλη αντιμετώπιση. Έχετε δίκιο, γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζονται όλοι βεβαίως. Μία ρύθμιση. Άλλη αντιμετώπιση των πολιτών της ίδιας χώρας. Συμφωνώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Είναι αυτό πραγματικά. Μας καλούν πάρα πολλοί τηλεθεατές. Είχαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Τι να πληρώσει αυτή την πάγια ρύθμιση στις 12 δόσεις όταν μας καλούν με κάτι τεράστιες οφειλές. Έτσι. Το μήνα βγαίνει ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και ένα άνθρωπος που είναι χρεωμένος δεν θα έχει οφειλές μόνο στην εφορία. Θα έχει και στο ΚΕΑΟ. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι και το ΚΕΑΟ έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ επιθετικό με αντίστοιχες ενέργειες, εισπραξιμότητας και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως και η φορεία. Στέλνει κατασχέσεις, κάνει μπλοκάρισμα λογαριασμών, κατασχέσεις λογαριασμών. Άρα, εφορία θα κρατήσω και αυτή τη λέξη, Άννα μου. Μετά τον κύριο Γεράσιμο, θα μείνουμε στο κομμάτι των κατασχέσεων και τι σημαίνει και τι πρέπει να προσέξουμε, πώς θα κινηθούμε. Και πολύ βεβαίως τρομάστε και νομίζετε ότι η κατάσχεση ίσον πληστηριασμός θα μας τα εξηγήσει σε λίγο η Άννα Κορσάνου. Καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Γεράσιμος. Ναι, μάλιστα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Με τον κύριο Χριστόπουλο θα ήθελα να μιλήσω. Παρακαλώ, ναι, κύριε Γεράσιμο. Ναι, κύριε Χριστόπουλε, σχετικά με τις κατοίκες εξωτερικού. Εγώ έχω ένα πρόβλημα εδώ και 2-3 χρόνια. Θα το λύσω. Η κόρη μου μένει στην Αργή, είναι παντρεμένη με Αυστραλό. Αυστραλό υπήκο, ο οποίος είναι στην Αυστραλία, μένει στο Σίδνεϊ. Και επειδή έχει ένα ακίνητο εδώ, της έκανα πριν από 3-4 χρόνια τη δήλωση μεμονωμένα, δηλαδή μόνη της, για το εισόδημα που είχε από ενοίκεια. Πέρυσι, που πήγα να της κάνω πάλι τη δήλωση, έπρεπε να την κάνει ο σύζυγος, διότι ο σύζυγος ένα διάστημα είχε βγάλει αφημί στην Ελλάδα, γιατί όταν είχαν έρθει για διακοπές, έβγαλε αφημί με την βοηθό της να αγοράσει και κάποιο ακίνητο, δεν μπόρεσε να το αγοράσει και παρέμεινε το αφημί. Και δεν την άφηνε να κάνει μόνη της τη δήλωση. Πήγα λοιπόν στην εφορία κατοίκων εξωτερικού και τους λέω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι ξένος και μένει στο Σίδνεϊ. Η κόρη μου είναι Ελληνίδα, η οποία και αυτή έχει αυστραλιανή υπηκότητα και μένει 17 χρόνια τώρα στην Αυστραλία. Να μας φέρεις χαρτιά για να τον μεταφέρουμε στον κατοίκων εξωτερικού. Μου φέρνει κάποια βεβαίωση από εκεί ότι είναι Αυστραλός υπήκος, ότι εργάζεται εκεί και λοιπά. Τα πάω στην εφορία, γίνει στην εφορία Σαντορίνης. Και μου λένε όχι, θα μας φέρεις πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την εφορία εκεί της, του Σίδνεϊ. Του το λέω λοιπόν και θύμωσε, αυτός λέει δεν φέρνω τίποτα. Και τώρα αναγκάζομαι και τον κάνω τη δήλωση. Αυτός ότι μένει στην Ελλάδα, χωρίς εισόδημα βέβαια και ότι το φιλοξενώ εγώ και η κόρη μου κατοίκων εξωτερικών και έτσι 2 χρόνια τώρα κάνω τις δηλώσεις. Η κόρη σας έχει κάνει μεταφορά στην κατοίκων εξωτερικού. Βέβαια, ναι. 3 χρόνια. Παραπάνω, 5 χρόνια. Και μετά έγινε ο γάμος, οπότε δεν φαίνεται ότι... Έχει γίνει από το 2000. Α, μάλιστα, ναι. Έμενε από τότε, από το 97 ναι. Είναι η κόρη μου εκεί. Ναι. Εκεί στα παραστατικά. Ναι, κύριε Γεράσιμε, στα δικαιολογητικά, γιατί αυτό είναι η διάνεξή μας πολλές φορές με τις φορολογικές αρχές, στα δικαιολογητικά που προσκομίσατε, η σχετική αυτή η απόφαση η οποία υπάρχει, επειδή όμως είναι και πριν από το 2014, όπως λέτε, είναι πιο παλιά, υπάρχει και μια σημειώστητη, υπάρχει μια άλλη διαδικασία που προβλέπει η 1177 απόφαση, 1177 απόφαση του 2014. Και ίδια περίπου εκεί είναι. Δηλαδή, λέει ο νομοθέτης,
τι πρέπει να ξεκινήσει, να μου φέρει πιστοποιητικό τη φορολογική αρχή που βγαίνει εκεί στη χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα, με τον τρόπο που το δίνει εκεί. Ή υπάρχει το δίγλωσσο, το γνωστό, δεν ξέρω αν το έχετε ασχοληθεί, σας είπε η εφορία, το δίγλωσσο που είναι ελληνικά και συνήθως στη χώρα που, η γλώσσα της χώρας, αγγλικά στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό δεν χρειάζεται αποστήλ όταν το σφραγίσει εκεί η εφορία και εκεί το συμπληρώνουμε αυτό, το στέλνουμε, μπαίνει μια σφραγίδα εκεί και είναι υποχρεωμένη η εφορία να το δεχθεί εφόσον είναι αυτό το πιστοποιητικό και για τον ένα και για τον άλλον. Πρέπει να μου πείτε γιατί αρνήθηκε, σας απάντησε γραπτός η εφορία Σαντορίνης. Από εκεί και το μεταφράσει και να το φέρει για να το πάμε και αυτόν κατοίκον εξωτερικού. Δεν είναι Έλληνας, είπαμε. Αυτός εργάζεται εκεί, είναι γεννημένος, είναι ξένος. Ωραία. Άρα λοιπόν κάποια από αυτά τα πιστοποιητικά μπορεί να τα πάρει, γιατί οι φορολογικές αρχές όλων των χωρών δίνουν αυτά τα πιστοποιητικά. Ξεκινήστε πρώτα αυτό που, αν μπείτε μέσα στο. Θα το κατεβάσετε το δίγλωσσο που είναι ελληνικά, που είναι διπλούν. Αυτό το στέλνετε, το ξέρουν όλες οι χώρες γιατί έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Το υπογράφει και εκεί, μάλιστα αυτό δεν θέλει μετάφραση γιατί είναι και ελληνικά και αγγλικά. Και επιπλέον δεν θέλει και την επιβεβαίωση με το αποστήλτο της σφραγίδα της Χάγης. Γιατί κάθε έγγραφο που έρχεται στην Ελλάδα, εκτός ότι πρέπει να είναι μεταφρασμένο, πρέπει να έχει και αυτή τη σφραγίδα, το λεγόμενο αποστήλ. Αποστάιλ το διαβάζει κανείς όπως θέλει. Ναι, αυτό είχα κάνει για την κόρη μου για το αποστάλ. Α, ακριβώς. Άρα λοιπόν ακριβώς. Τι πρέπει να κάνει τώρα ο κύριος Γεράσιμος. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει ο γαμπρός σας να... του στείλετε αυτό το να πάρει τη σφραγίδα από εκεί και νομίζω ότι θα τελειώσουμε την υποχρέωση της εφορίας να δεχθεί αυτό. Μια βεβαίωση που ήταν στα ελληνικά και από το προξενείο μας ότι είναι. Όχι, δεν το θέλουν. Δεν το θέλει. Του προξενείου, όχι, δεν το θέλει. Και επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάνω τη δήλωση, την έκανα. Έκανατε τη λύση αυτή, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το τακτοποιήσετε. Ότι ανήκει στην εφορία της Σαντορίνης. Έτσι. Ακολουθήστε αυτό που σας είπε ο κύριος Χριστόπουλος. Δεν βολεύει αυτό. Κάνατε μια προσωρινή λύση, αλλά δεν είναι, πρέπει να το τακτοποιήσετε. Δεν είναι οριστική, είναι σωστά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απαντήσουμε στον κύριο Τάσο που κάλεσε, δεν ήθελε να βγει στον αέρα, ήθελε να κάνει την ερώτηση για να την απαντήσουμε. Έχει τα ίδια εισοδήματα με τα περσινά. Προσέξτε όμως. Τώρα του βγάζει να πληρώσει, Γιώργο μου, φόρο 160 ευρώ η εκαθάριση παραπάνω. Ξέρεις, είναι αυτή η έκπτωση, το 1,5% αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 1,5% ισχύει για το αυτό καταργείται πλέον. Άρα λοιπόν του βγαίνει να πληρώσει 160 ναι. Και μας ρωτάει το εφάπαξ που πήρε πέρυσι σε ποιο κωδικό θα το βάλει. Α, πήρε εφάπαξ λόγω συνταξιότησης. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δεν φορολογείται, δεν έχει φορά αλληλεγγύης, θα το βάλει στο κωδικό 781. 781 λοιπόν. Ναι. Το ότι βγάζει παραπάνω φέτος με τα ίδια εισοδήματα θα πληρώσει περισσότερο φόρο. Μήπως τον τσιμπάει κάτι από τα τεκμήρια. Δεν, εφόσον έχει το ίδιο εισόδημα, θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να έχει και μια μικρή ελάφρυνση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να δούμε το καθαριστικό. Αλλά πρέπει να δει μήπως έχει κάτι διαφορετικά. Αγόρασε κάτι και είναι σε τεκμήρια. Μήπως μετά τους 6 μήνες που λόγω είναι. Των τεκμηρίων. Ναι, γιατί ακριβώς τα ίδια εισοδήματα λογικά, λοιπόν ναι. Και πληρώνει 160 ναι. Ευρώ παραπάνω. Μήπως λοιπόν τους 6 μήνες έχουμε κάποια αλλαγή με στη φορολογία, χάσαμε κάποιες εκτός και πληρώνουμε έξτρα φόρο. Όχι, η φορά αλληλεγγύης πάει για όλο το. Ό,τι φορολογείται για το. Ναι. Πιάνει όλο το χρόνο το 16. Όλες οι αλλαγές που έγινε φορολογικές είναι για, όλο το, για όλα τα εισοδήματα από την αρχή του χρόνου για το 16. Άρα λοιπόν, αν είχε τα ίδια με το προηγούμενο που λέει το 15, δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχει καμία διαφορά. Κάτι άλλο να μας δώσει, να μας πάρει ένα. Ό,τι παραπάνω λοιπόν μπορούμε ένα τηλέφωνο να μας αφήσει ο κ. Στάσος λοιπόν, για, για να μπορούμε να το βοηθήσουμε. Γιατί λογικά δεν πρέπει να έχει καμία διαφορά. 901-90-15-035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ κάθε απόγευμα ανοίγουμε τα μικρόφωνα. Να ακούμε τις δικές σας ερωτήσεις και οι εκλεκτοί καλεσμένοι δίνουν απαντήσεις και λύσεις βεβαίως ό,τι εσείς θέλετε. Επίσης για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον εργατολόγο μας, τον Στάθη Χρυστοδουλέλη. Καλησπέρα Στάθη μου. Καλησπέρα Σοφία μου. Θα μου κοπεί το χαμόγελο. Χαμογελώ για να σε καλωσορίσω. Εδώ κόπηκαν 8 φορές οι επικουρικές. 8 φορές και έτσι θα ξεκινήσουμε. Πλέον οι επικουρικοί μιλάμε για χαρτζηλίκι. Έτσι είναι, πραγματικά, το είπαμε και πριν από λίγο στο Δελτίο, έχουμε πει ξεκίνησαμε τις περικοπές, 8 φορές λοιπόν τι γίνεται με τις επικουρικές. Λοιπόν, η ρύθμιση, η τελευταία ρύθμιση προβλέπει την περικοπή της επικουρικής της προσωπικής διαφοράς στην επικουρική σύνταξη έως και 18%. Είναι η 8η και τελευταία περικοπή και ρύθμιση, παρέμβαση. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί μια σειρά από παρεμβάσεις. Ξεκινήσαμε από την εισφορά αλληλεγγύης με τον νόμο 3986 του 2011,
για συντάξεις επικουρικές άνω των 300 ευρώ. Συνεχίσαμε με τα ποσά, πάλι με την εισφορά αλληλεγγύης, με ποσά επικουρικής πάνω από 150 με μία κλιμάκωση. Συνεχίσαμε, επευλήθη το 2015 η εισφορά για την κράτηση ασθενείας για πρώτη φορά στις επικουρικές συντάξεις. Η ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου που στο άθροισμα κύρια και επικουρική πάνω από 1.300 ευρώ επέφερε περαιτέρω μείωση επικουρική και καταλήξαμε στην τελευταία που αφορά την προσωπική διαφορά στην επικουρική. Το μέλλον των επικουρικών συντάξεων, Σοφία μου, πέρα από αβέβαιο, γιατί ακριβώς αβέβαιο είναι και το μέλλον και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων, ενέχει και ένα στοιχείο ανηθικότητας ως προς τους ασφαλισμένους. Γιατί αυτή τη στιγμή. Από 1η-1η-2015, όποιος έχει καταθέσει επικουρική σύνταξη, εκκρεμεί η έκδοση επικουρικής του απόφασης, γιατί δεν έχει προκύψει ακόμα η εγκύκλειος με τις τεχνικές παραμέτρους της νοητής κεφαλαιοποίησης που θα μπορούσαν να αποδώσουν την καινούργια επικουρική σύνταξη. Άρα, πέρα λοιπόν από την εξαϊλωμένη επικουρική σύνταξη, η οποία έχει διαμορφωθεί ως σήμερα μετά από 8 περικοπές, για τεχνικούς λόγους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας, δεν έχει προκύψει ο καθορισμός των τεχνητών παραμέτρων, ούτως ώστε να εκδοθεί επικουρική σύνταξη ανθρώπων που υπέβαλαν αίτηση επικουρικής σύνταξης μετά την 1η-1η-2015. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση για ανθρώπους οι οποίοι αναμένουν ένα εισόδημα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διωγγώνεται το χρέος τους, γιατί δεν έχουν να το καλύψουν, να αναμένουν τα αναδρομικά της επικουρικής του σύνταξης, τα όποια απομένουν μετά την περικοπή της επικουρικής. Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε. Τον κύριο Χριστόπουλο ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Κύριε Χριστόπουλε. Παρακαλώ. Γεια σας, ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Η κόρη μένει μαζί μας όλο το 2016 και ήταν ανεργή και φοιτήτρια μεταπτυχιακού. Από 1η Σεπτεμβρίου έπιασε δουλειά σαν βοηθόν δασκάλας σε δημοτικό σχολείο. Ναι. Πώς θα την παρουσιάσουμε? Πρώτα έχει κάποιο τόπο 1-2 ευρώ και κάνει ξεχωριστή δήλωση. Θα δείξει το εισόδημά της φυσικά από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2016. Ό,τι είναι αυτό, 2.500 περίπου. Έχει ξεπεράσει μέσα στο 2016 τα εισόδηματά της το ποσό των 3.000. Όχι. Αλλά δήλωση θα κάνει και έτσι αλλιώς ξεχωριστή. Άρα λοιπόν, έτσι κύριε Κώστα, προσέξτε. Έχει την υποχρέωση να κάνει δήλωση διότι έχει πραγματικό εισόδημα έστω και με 1 ευρώ. Μπράβο. Και εδώ έχει. Όμως δεν χάνει τη δυνατότητα, δεν χάνετε εσείς τη δυνατότητα να τη θεωρήσετε προστατευόμενο μέλος για να το βάλετε στον πίνακα 8. Παράλληλα. Έτσι που την έβαζαν και παλιά. Έτσι. Που την έβαζαν την τελευταία σελίδα. Τώρα, επειδή λοιπόν κάνει τη δήλωση μόνη της, θα δηλώσει φιλοξενούμενη στον πίνακα εκεί για τη φιλοξενία και θα βάλει το ΑΦΜ το δικό σας. Στη δική της δήλωση θα δηλώσει. Στο δική της δήλωση, βεβαίως. Θα δηλώσει φιλοξενία. Ναι. Θα δηλώσει φιλοξενία. Άλλωστε στη δήλωση επάνω η διεύθυνση που σας είπε, που ήρθε και αναφέρεται, ναι, προσπληρωμένη, είναι η εκείνη. Ίδια. Ίδια. Πολύ ωραία. Θα δηλώσει λοιπόν στην φιλοξενία και θα ζητήσει, θα ανοίξει ένα κωδικό εκεί, ένα κουτάκι και θα βάλει το ΑΦΜ το δικό σας. Α, το ΑΦΜ το δικό. Έτσι. Επιπλέον ήθελα να σας πω το εξής. Μέχρι τον Αύγουστο είχα κάπου 200 ευρώ ιατρικά. Μπορώ να τα γράψω στο δικό μου, να τα προσθέσω στα δικά μου ιατρικά. Ναι, κοιτάξτε, τα ιατρικά και για το 16, γιατί από 1η του 17, όπως ξέρετε. Για το 17 μιλάω. Ναι, αυτά πρέπει να, για να πιάσουν τόπο, και όταν λέμε πιάνουν τόπο, σας αφαιρεί 10% πάνω σε αυτά τα έξοδα από το φόρο σας. Πρέπει να είναι, κύριε Κώστα, πάνω από 5% στα συνολικά εισόδημα. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Εσείς θα τα βάλετε. Να τα πάρω τα δικά μου στα 200 μαζί με τα 1000 τα δικά μου. Ναι, να τα βάλετε, Ναι, να τα βάλετε. Γιατί ήταν πριν από τον Αύγουστο. Βεβαίως, δεν έχει σημασία. Και αφού είναι στον πίνακα 8, παραμένει, γιατί είναι κάτω από 3.000 το εισόδημά της, τότε είναι προστατευόμενο μέλος δικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα μου, να ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις για τις οφειλές και θα πάμε μετά στο πολύ σημαντικό κομμάτι των κατασχέσεων και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Πάμε λοιπόν, είχαμε μείνει σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξει και διαγραφή οφειλών του Δημοσίου. Λοιπόν, και η απάντηση είναι ότι μπορεί να υπάρξει διαγραφή οφειλών του Δημοσίου και όταν λέμε διαγραφή και του κεφαλαίου και προσαυξήσεων και τόκων, όμως πρέπει να προβλέπεται στη συμφωνία και να αποπληρωθούν, να τηρηθεί η ρύθμιση που έχει γίνει για τους άλλους πιστωτές, να αποπληρωθεί δηλαδή η οφειλή προς άλλους πιστωτές και μετά να γίνει η διαγραφή.
Μάλιστα. Επόμενη Άρα ερώτηση. Έχει κάποιες προϋποθέσεις, δεν είναι όλα τόσο πανεύκολα. Το είπαμε και κάθε περίπτωση είναι, δεν είναι έτσι. Τόσο εύκολο. Δεν περάσει το μήνυμα ότι είναι όλα τέλεια. Επόμενη ερώτηση, αν επέλθει συμφωνία, τι ωφέλη έχω. Ωραία. Αυτό που λέγαμε και πριν, να στέλνονται τα καταδιοκτικά μέτρα. Τι θα πει αυτό, ότι αν μου έχει γίνει κατάσχεση μισθώματος ή του σπιτιού μου, κατάσχεση εκείνη της περιουσίας, αν μου έχει ξεκινήσει μια ποινική δίωξη. Αυτά όλα παγώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά και απλά. Δεν έχω να φοβάμαι εφόσον έχω μπει σε αυτή τη ρύθμιση και πληρώνω κανονικά. Και το σημαντικό το οποίο είπαμε πριν από λίγο, πριν περάσω στον κύριο Θανάση, όταν λέμε διαγραφές οφειλών, τι εννοούμε. Σωστά, και του κεφαλαίου και προς αυξήσεων και των τόκων. Σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, το είχαμε πει και από την Μόνο αρχή. Μόνο στα δνόμου για τα δήλωτα εισοδήματα υπάρχει διαγραφή των προς αυξήσεων, γιατί υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο. Ο κύριος Χριστόπουλος θα με διορθώσει, βέβαια, αν δεν το λέω σωστά. Χωρίς παρακολουθούσα κάτι άλλο. Ναι, ναι, λέμε τώρα ότι στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, αυτό που θα ψηφιστεί τώρα, αυτό που ψηφίστηκε και θα έρθει σε εφαρμογή από τον Αύγουστο, έχουμε και διαγραφές στην εφορία, με την είναι και κεφαλαίου και προς αυξήσεων. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μόνο σε αυτό το νόμο για τα δήλωτα εισοδήματα, που εκεί έχουμε διαγραφή των προς αυξήσεων, γιατί υπολογίζονται με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε βγαίνουν πιο λίγα τα λεφτά. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή και εδώ θα ακολουθήσει πάλι τη λογική ότι η διαγραφή, η οποία διαγραφή θα παρασύρει και τα. Βέβαια δεν έχουμε ακόμη δικαίους εδώ πέρα. Όχι, άλλο, μετά βγαίνει, αλλά έχουμε τον νόμο που το λέει ξεκάθαρα. Ναι. Το λέει ξεκάθαρα τα άρθρα του νόμου. Ότι επιφυλάσσεται και η διαγραφή. Και περιμένουμε να το δούμε. Θα βγουν οι εγκύκλοι. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Ναι, γιατί. Σας ακούμε, κύριε Θανάση. Ελένα, λέτε. Βεβαίως. Πείτε μας την ερώτησή σας. Ναι, ο Γιώργος είχε πάει στο εξωτερικό. Μ' ακούτε? Ναι. Ο Γιώργος είχε πάει στο εξωτερικό μόνος κάτω από το εξωτερικό για 3 χρόνια και γύρισε πίσω. Μάλιστα. Και θέλει να ανοίξει επιχείρηση τώρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Θανάση. Ναι, ο Γιώργος ήταν γιατρός και πήρε στο εξωτερικό 3 χρόνια. Έγινε μόνος κάτω από το εξωτερικό και τώρα επέστρεψε. Και θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση. Τα 3 χρόνια που είχε κάνει δηλώσεις. Δεν μετράνε εδώ πέρα τα εισοδήματα που πήρε. Τι ζητάνε, κάτι είπατε, του ζητάνε τι? Όχι, ο γιος εργαζόταν στο εξωτερικό. Ο λογιστής λέει πως να κάνουν μηδενικές δηλώσεις τα 3 χρόνια που ήταν έξω. Ναι, είχε μετατρέψει τη φορολογική του από την εφορία που είχε πάει στην κατοίκον εξωτερικού εδώ στην Αθήνα. Ναι, ναι, κατοίκον εξωτερικού, δεν μόνιμος κάτι προς εξωτερικού και επέστρεψε. Ωραία, ναι. Και θα ανοίξει όλη η επιχείρηση. Πολύ καλά. Θα ανοίξει ένα ιατρείο, πας τόσο. Ναι. Και του λέει ο λογιστής για τα 3 χρόνια, λέει, επειδή θα τρέχουμε σε φορείς τα εισοδήματα αυτά, θα κάνουμε μηδενικές δηλώσεις. Δεν είναι παράλογο αυτό. Εάν δεν έχει εισοδήματα, προσέξτε, ο κάτοικος εξωτερικού, αυτό ισχύει από το 2014, από το 2014, ο κάτοικος εξωτερικού κάνει δήλωση στην Ελλάδα αν έχει πραγματικό εισόδημα. Και όταν είναι πραγματικό. Αν δεν είχε εισόδημα και δεν έκανε στην Ελλάδα. Καθόλου. Αν δεν έχει πραγματικό. Αν δεν έχει πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή ούτε ένα ευρώ τόκο, ούτε ένα ποσό από δάνεια, από νίκη, οτιδήποτε, δεν υποχρεούται να κάνει δήλωση. Δεν υποχρεούται να κάνει δήλωση. Άλλωστε, αφού το Μητρό τον βλέπει ότι ήταν στο εξωτερικό, απλώς τώρα φαντάζομαι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα πρέπει να τον αλλάξετε τώρα πάλι, να πάτε δηλαδή στην κατοίκον. Ναι, πήγαινε πάλι και μόλι και πήρε το αριθμό φορολογικού Μητρό το που είχε παλιά. Έτσι, θα ξαναγυρίσει πάλι στην φορολογική, στην εφορία που ήταν. Ναι. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν δεν υποχρεούται για τα 3 χρόνια αυτά αφού δεν έχει εισόδημα, γιατί να κάνει δήλωση. Ναι, αλλά για μηδενικό δεν ήταν να μην πλήξει στην εφορία του υπολογιστή. Και λέω, αυτό δεν ξέρει. Όχι, διαβάζεται η απουσία του, που λέει ο συνάδελφος ο λογιστής, η απουσία του φαίνεται από το Μητρό ότι ήταν στο εξωτερικό. Παράλληλα, λέει η διάταξη, δεν έχει πραγματικό εισόδημα, γιατί κάτι και εξωτερικού μπορούν να έχουν αυτοκίνητα φύση, να έχουν δευτερεύουσα κατοικία. Λέει να κάνει μηδενικές δηλώσεις. Δεν έχει λόγο να κάνει μηδενικές δηλώσεις. Δεν έχει λόγο να κάνει μηδενικές δηλώσεις. Δεν έχει λόγο. Ναι, αυτό το πράγμα λέω. Και εν τω μεταξύ έπαιρνε γύρω στα 80.000 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι 3.824. Μάζεψε κάποιο κεφάλι και το φέρνω εδώ πέρα. Όχι, όχι, ούτε καμία σχέση έχει για τα εισοδήματα αυτά. Δεν έχει λόγο και κανένα να τον φορολογήσει στην Ελλάδα. Είναι κανονικά, επιστρέφει, γίνεται αλλάζει την φορολογική κατοικία. Δεν έχει υποχρέωση να κάνει δήλωση για αυτά τα χρόνια. Δεν έχει, εφόσον δεν έχει πραγματικό. Για αυτά, για το πώς θα μέσει αργότερα, έχει τη δηλώση τη Γερμανία. Έτσι δεν είναι. Εννοείται μπορεί να. Και μάλιστα
μπορεί να φέρει οποιοδήποτε Έλληνας φορολογούμενο να φέρει λεφτά από το εξωτερικό, θα του πούνε πώς θα βρήκες. Ο άνθρωπος που έρχεται, ο ομογενής μας, οποιοδήποτε, όπως καλό η ώρα ο γιος σας, του λέει ότι και η μετικησία η λεγόμενη, φέρε και τα χρήματά σου, δεν πρόκειται να σου ελέγξω αν έφερε 100-200.000 επειδή τα ήσουν έξω στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Έχουμε άλλον τηλεθεατή. Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί με τον Γιώργο Χριστόπουλο, την Άννα την Κορσάνου και το Στάθη το Χριστοδουλέλη για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Στάθη μου, θα πω τη μαγική λέξη, πλασματικά έτη, πέρα λοιπόν από τις επικουρικές που είναι το χαρτζιλίκι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα πλασματικά έτη, ποιοι έχουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις και βεβαίως τι πρέπει να προσέξει ένας ασφαλισμένος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινά από το τελευταίο σου ερώτημα, Σοφία. Ένας ασφαλισμένος θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από το δωρεάν πλασματικό χρόνο. Όταν αναφερόμαστε στο δωρεάν πλασματικό χρόνο, εννοούμε επιδοτούμενη ενεργία, επιδοτούμενη ασθένεια, χρόνο κοίησης λοχίας για τις γυναίκες. Και κατόπιν να προχωρήσει στον εξαγοράσιμο πλασματικό χρόνο. Βεβαίως, θα έχει κατά νου ότι αντίκρισμα στην ανταποδοτική σύνταξη έχει μόνο ο εξαγοράσιμος πλασματικός χρόνος. Ο δωρεάν πλασματικός χρόνος δεν μετράει στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. Μετράει μόνο στην εθνική για να συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια ασφάλισης. Επιπλέον, με τον νόμο 4387 του 2016, ανακαθορίστηκε το ποσό εξαγοράς. Θυγμένοι, ζημιωμένοι από την παρέμβαση αυτή, είναι όσοι μισθωτοί έχουν μεικτό μισθό πάνω από 840 ευρώ. Και αυτό γιατί ενώ παλιότερα μπορούσαν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο με 168 ευρώ το μήνα, που αντιστοιχεί στο ημερομίσθο των ειδίκευτων εργάτη, πλέον αυξάνεται για αυτούς το κόστος εξαγοράς. Άρα, ένα μέσο και ανώτερο μηνιαίο εισόδημα οδηγεί σε αυξημένο πλασματικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι από το τζίρο τους εμφανίζουν να πληρώνουν αυξημένες εισφορές. Ευνοημένοι είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν το κατώτατο ποσό, οπότε εξαγοράζουν με χαμηλότερο κόστος εξαγοράς και γενικότερα οι πολύ χαμηλόμισθοι, τα στρώματα αυτά των χαμηλόμισθων ασφαλισμένων. Και θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι να προσέχουν να εξαγοράζουν πλασματικό χρόνο μόνο εφόσον έχει νόημα να προκύψει κάτι. Τι εννοώ? Αν μπορούν να φύγουν με μεταβατικές διατάξεις πριν τα 62. Διότι αν δεν προλαβαίνουν κάποια μεταβατικότητα, δεν υπάρχει λόγος να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό ασφαλίστρου για να βγουν σε σύνταξη. Επομένως, προσοχή να διερευνήσουν πρώτα την διάταξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης και αφού βρουν τη διάταξη, στη συνέχεια να σκεφτούν αν τους είναι απαραίτητος ο πλασματικός χρόνος, σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένα. Αλλά κοινή παρατήρηση για όλους είναι ότι χαμηλόμισθοι ευνοούνται από το νέο κόστος εξαγοράς, τα μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα δυστυχώς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα με τον νέο νόμο. Να απαντήσουμε και σε μία ερώτηση. Έκανα αίτηση για αναγνώριση στρατού 28 μήνες στις 10/7/2016. Θα έχω έκπτωση 2% ή 15% που προέβλεπε ο νόμος την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης? Λοιπόν, οι αλλαγές που προαναφέραμε και οι οποίες αλλάζουν και την έκπτωση στο κόστος εξαγοράς και από εκεί που κάποιος είχε φάπαξ με φάπαξ καταβολή 15% έκπτωση, πλέον έχει 2% για κάθε έτος, να πούμε ότι ισχύουν από 13/5 του 2016 και μετά. Επομένως, 10 Ιουλίου μου είπες. 10 Ιουλίου 2016. Άρα δικαίνει το νέο σύστημα και έχει 2%. Έχει 2%. Άννα μου, πάμε να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των κατασχέσεων. Το είπαμε πριν από λίγο. Τι πρέπει να προσέξουν αυτή τη στιγμή όταν κάποιος έχει αφιλές και βεβαίως τι ενέργειες πρέπει να κάνει. Λοιπόν, μιλάμε για κατασχέσεις. Κατάσχεση μπορεί να συμβεί είτε αν έχουμε κάποιο αφιλή σε ιδιώτη, αν έχουμε αφιλή σε τράπεζα, αν έχουμε αφιλή στην εφορία, αν έχουμε αφιλή στο ΚΕΑΟ. Τώρα πάρα πολύ, πώς να το πω, εκτεταμένες είναι οι κατασχετήρες εκθέσεις που έρχονται από την εφορία.
Αν λοιπόν λάβουμε ένα τέτοιο, μας κοινοποιηθεί ένα τέτοιο έγγραφο, κατάσχεση, δεν σημαίνει καταρχήν ότι μας βγάζουν από το σπίτι μας. Γιατί είχα μία κυρία που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: μου είχε έρθει κατασχετήριο, ετοιμάζω κούτες. Λέει να μετακομίσω, γιατί θα χάσω το σπίτι μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλο η κατάσχεση, άλλο ο πληστηριασμός. Έχουν γίνει χιλιάδες κατασχέσεις από την εφορία, δεν έχουν γίνει χιλιάδες πληστηριασμοί. Έχει ένα χρονικό περιθώριο προϊστάμενος να πει ότι θα κάνει πληστηριασμό, αλλά και να μην το κάνει σε αυτό το χρονικό περιθώριο των 4 μηνών, δεν χάνει το δικαίωμα. Αν κάποια στιγμή το αποφασίσει ή του δοθεί εντολή. Προς το παρόν δεν είναι εκτεταμένοι οι πληστηριασμοί για οφειλές στην εφορία. Άλλωστε, πρέπει να πούμε ότι γίνονται με άδεια από το Συμβολογραφικό Σύλλογο Πλέον Πληστηριασμοί όταν έχουμε από τράπεζες ή δημόσιο ή εφορίες πάνω από 300.000 ευρώ. Δεν γίνονται για οποιοδήποτε ποσό. Τι κάνουμε λοιπόν, ή θα κάνουμε ρύθμιση της οφειλής μας στην εφορία ή θα πάμε να κάνουμε ανακοπή αναστολή προσωρινή στο διοικητικό πρωτοδικείο. Κερδίζονται αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Κερδίζονται αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο αν έχεις επιχειρήματα να υποστηρίξεις την αδυναμία σου να πληρώσεις. Γιατί δεν μπορούν να μπουν όλοι στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Βγαίνουν πάρα πολλά λεφτά κάθε μήνα. Άρα, αν έχεις προϋποθέσεις, μπορείς να μπλοκάρεις την κατάσχεση με το να προσφύγεις στο διοικητικό πρωτοδικείο. Και έχουν επιτευχθεί τέτοιου είδους αποφάσεις. Μάλιστα. Σε λίγο μετά θα μας πεις και τα άλλα κομμάτια για να μην σε διακόψω, γιατί έχουμε δύο τηλεθεατές. Είναι ο κύριος Σπύρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για την κυρία Κωνσταντίνου θα ήθελα. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Εγώ ακούμε. Συγγνώμη, ισχύει το ίδιο το 120 δόσιο και για τους αγρότες? Για ξαναπείτε το, κύριε, γιατί δεν άκουσα. Ισχύει το ίδιο και για τους αγρότες όταν χρωστάνε και στο ΟΓΑ και στην εφορία? Για τις 120 δόσεις, λέτε, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Ο αγρότης δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ναι, αλλά έχω μπροστά μου μια εφημερίδα εδώ που λέει... Συγγνώμη βέβαια. Ένα λεπτάκι, η Πέτρος Αγορά, η οποία είναι Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και λέει από 50 ευρώ το μήνα και έως 120 δόσεις για τις οφειλές στο ΟΓΑ. Και λέει το άρθρο 15 προβλέπει δυνατότητα ένταξης του μηχανισμού οφειλών. Ναι, να σας πω, μήπως μιλάει για κάποιον που έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει συστήσει κάποια εταιρεία... Που έχει κάποια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο αγρότης δεν είναι επιχείρηση και δεν είναι έμπορος. Πώς θα γίνει αυτό? Όχι, μου επιτρέψα να. Τι? Ο αγρότης πλέον από το νέο νόμο και μετά θεωρείται επιχειρηματίας. Ναι, να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι. Ότι θεωρείται. Για τον νόμο δηλαδή, θεωρείται φυσικό πρόσωπο και έχουν βγει πολλές αποφάσεις στο ειρηνοδικείο, στο νόμο Κατσέλη, που τους δικαιώνουν. Αν ήταν στο ειρηνοδικείο, θα τους θεωρούσαν εμπόρους και θα τους απέρριπταν τις αιτήσεις. Πάντως προλογικά... Έτσι λέει αυτό, ας πούμε, έως 3.000 στο ΟΓΑ, 120 δόσεις, σημειωτέων ότι και οι δύο περιπτώσεις δεν προέχουν δυνατότητα. Άρα, το, ναι, Γιώργο, ναι, αυτό... Να διαβάσω το άρθρο να σας πω. Λέει συνενέσεις στη ρύθμιση και υπογράψεις μέσα... τη ρύθμιση αναδιόρθωσης οφειλών. Εάν μέσα ο νόμος... Ναι, κύριε Σπύρο, γιατί και φορολογικά, βεβαίως να το δούμε και φορολογικά που λέει και ο κύριος Χριστόπουλος. Ναι, ο αγρότης από 1η-1η-2014 εντάσσεται όπως ακριβώς είναι ο κάθε επιχειρηματίας. Όταν έχεις... Κατά κύριον επαγγελμα. Όχι, μην το λέτε αυτό. Φορολογικά είναι και του ειδικού καθεστώτος και ο αδήλωτος αγρότης, το εισόδημά του γενικά. Μπορεί να είναι συνταξιούχος και να έχει εισόδημα πουλώντας λάδι κλπ. Αυτό το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι επιχειρηματίας. Τώρα. Δεν μου λέτε ο δικηγόρος είναι επιχειρηματίας. Ο δικηγόρος για τις ανάγκες της φορολογίας είναι επιχειρηματίας. Ωραία, άρα δεν πάμε πουθενά. Ο γιατρός είναι επιχειρηματίας. Ωραία, άρα δεν... άλλη λοιπόν η έννοια του φυσικού προσώπου και εμπόρου για τον νόμο και άλλη για τη φορολογία. Αυτό βλέπω εγώ. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να ενταχθούν οι αγρότες στο ΟΓΑ. Άρα θα με αφήσετε να επιφυλαχθώ. Νομικά δεν είναι έμπορος και εμπορική επιχείρηση ο αγρότης. Θα επιφυλαχθώ όμως να ξεκινήσει αυτός ο εξοδικαστικός να δω τι θα λένε σε αυτές τις περιπτώσεις για να σας απαντήσω σίγουρα. Νομικά έμπορος δεν είναι ο αγρότης. Φορολογικά σίγουρα όπως το λέει ο κ. Χριστόπουλος, για να δούμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε γιατί όπως.
Μην μένουμε σε ένα δημοσίευμα. Ο δικηγόρος πέρα... φορολογικά είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι. Άρα νομικά δεν έχει, δεν έχει την πολιτική ιδιότητα όμως. Αυτό είναι. Δεν έχει την πολιτική ιδιότητα όπως και. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να κάνει αυτόν τον εξωδικαστικό συμβασμό γιατρός μόνο αν έχει επιχείρηση. Αν φτιάξει κάποια επιχείρηση. Γιατρός έχει κάποια. Αλλά επειδή ο αγρότης δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Να το δεις, Άννα, αυτό που θέλει ο κύριος Κώστας, ο κύριος Σπύρος. Θεωρώ ότι πρέπει να τον πιάνει, γιατί έχει ατομία. Δηλαδή, ο οποίος έχει ένα εστιατόριο, θα τον έβαζες. Ναι, αυτός που είχε εστιατόριο, αυτός με τον αγρότη η διαφορά του. Αυτός που είχε εστιατόριο, πολύ σωστά, κάνει πολύ σωστά εμπόριο, είπες ότι... πουλάει πράγματα. Έτσι, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συγκεκριμένοι, είναι ο λογιστής, ο προτεχνικός, ο γιατρός, ο δικηγόρος. Αυτό έχει να κάνει με παροχή υπηρεσιών. Όχι, αυτοί ανήκουν στον πρώην νόμο που του έλεγε ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, του ονόμαζε. Και δεν έχουν ποτέ την υπηρεσία. Δεν έχει να κάνει με παροχή υπηρεσιών. Φορολογικά όμως θεωρούνται όλοι επιχειρηματίες. Ναι, γιατί από την άλλη έτσι θα κόβουν τις συντάξεις, στα δείξει το δουλέλι για κάποιον που είναι συνταξιούχος του δημοσίου και έχει μία δραστηριότητα. Άρα ο κύριος Σπύρος. Δεν κόβει όμως τη σύνταξη 60%. Λοιπόν, άρα λοιπόν τον αντιμετωπίζει. Επειδή τον διαλαμβάνει με την ιδιότητα που λέμε για το φορολογικό. Παρακαλούμε, κύριε Σπύρο. Λέει, στο άρθρο 15 προβλέπεται η δυνατότητα ένταξη στο μηχανισμό οφειλών προς το δημόσιο κάτω των 20.000 ευρώ. Ναι, είναι από αυτή η ρύθμιση που μας είπε η κυρία Κορσάνου. Είναι λοιπόν, είναι ψηφισμένο το άρθρο 15, αν δεν κάνω λάθος, Άννα μου, από 3 έως 20.000, όπως μας είπες λοιπόν, που μπορείτε... Και λέει και για περισσότερα θέματα. Και προς την εφορία και προς κάτω... Χρέη και ασφαλιστικά, ναι. Ναι, γιατί είναι φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική και δραστηριότητα. Στο ΚΕΑΟ, ναι, το είπαμε αυτό. Και στο ΚΕΑΟ, ναι. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δούμε και την εφαρμογή δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την ψήφιση, να δούμε και την εφαρμογή λοιπόν του εξωτερικού. Έχουμε ήδη κατάσχεση από την εφορία και αυτό τρέχουμε. Αχ, κύριε, και έχετε αγχωθεί στο σπίτι σας ή στους λογαριασμούς σας. Στο σπίτι σας. Βεβαίως. Για πόσα χρήματα. Για πόσα χρήματα, 6.000 και με προσαξίσεις θα έχουν πάρει 8.200. 8.200 είπατε. Ναι, έφυγε. Άρα για 8.200 κατάσχεση στην κύρια κατοικία, έτσι. Ναι. Τα οποία είναι από έμφυα, από χτήματα, από σπίτι και αυτά. Και εισόδημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπύρο. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή, ο κύριος Θεόδωρος. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Έπεσε μόλις η γραμμή. Συνεχίζουμε με το κομμάτι των κατασχέσεων, Άννα Κορσάνου. Είχαμε αφήσει λοιπόν για πριν τους τηλεθεατές. Μας εξηγούσες λοιπόν οφειλές τράπεζες, οφειλές χρέη που έχω στην εφορία. Τι γίνεται και πώς μπορώ να ρυθμίσω. Λοιπόν, αν έχω οφειλές λοιπόν σε κάποια τράπεζα, πρέπει να πούμε ευνοϊκά νέα. Οι τράπεζες κάτι έχουν πάθει τον τελευταίο καιρό. Θετικό είναι αυτό. Από μόνες τους παίρνουν τηλέφωνα και κάνουν πάρα πολύ καλές ευνοϊκές προτάσεις για ρύθμιση. Αλλά καταιγιστικά ευνοϊκές. Mm-hmm. Και επιμένουν και πάρα πολύ. Φαίνεται τους συμφέρει, έχουν πάρει τέτοιες εντολές. Πάρα πολύ επίμονες. Είναι στο κόκκινο τα δάνεια γι' αυτό. Πάρα πολύ. Και μέχρι τώρα ήταν. Γιατί δεν είναι. Και μέχρι τώρα. Γιατί δεν το κάνω παλιά και το κάνω τώρα. Αυτό είναι πολύ θετικό για τους δανειολήπτες. Βεβαίως. Διότι αν κάποιος δανειολήπτης δεν μπορεί να επαχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχει βγει μια απορριπτική απόφαση. Αυτός ασφαλώς δεν μπορεί να αφήσει τα δάνεια του έτσι. Αν μπει σε μια συναλλαγή με την τράπεζα, σε μια διαπραγμάτευση και του κάνει μια καλή ρύθμιση, έχουμε ρυθμίσει και προτάσει από την τράπεζα που συνεπάγονται και πολύ υψηλή μείωση του κεφαλαίου και διαγραφή δηλαδή από μόνη της τράπεζα κάνει, τότε σαφώς και συμφέρει. Βέβαια, να μην περάσει η άποψη ότι αυτό το κάνουν όλες οι τράπεζες. Είναι πάλι το παραλαμβάνουμε κατά περίπτωση. Γιατί έχω με ανθρώπους που χρωστάνε σε 4 τράπεζες, έτσι. Και σου λέει, οι 2 μου κάνανε πολύ καλή πρόταση. Η 3 γιατί δεν μου κάνει. Πάνε και κάνει παράπονα στην άλλη τράπεζα και λένε οι άλλες γιατί μου κάναν πρόταση καλή και εσύ δεν μου κάνεις. Μα είναι κατά περίπτωση. Δεν είναι υποχρεωμένη κάθε τράπεζα να κάνει την καλύτερη ρύθμιση κάθε δανειολήπτη. Αλλά είναι πολύ θετικό και ευνοϊκό ότι υπάρχει έφορο έδαφος για ρυθμίσεις όταν έχουμε χρέη στην τράπεζα. Άρα τώρα οι τράπεζες έχουν γίνει πιο διαλλακτικές, αυτό βλέπουμε. Πιο ευνοϊκές οι ρυθμίσεις τους και αυτό είναι θετικό για έναν άνθρωπο που έχει τόσες πολλές οφειλές. Ο κύριος Θεόδωρος είναι ο τηλεθεατής μας που έπεσε η γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Χρυσοδουλίδη θα ήθελα. Βεβαίως, την ερώτησή σας. Έχω 8.500 έσημα. 8.600 ναι. Μέχρι το 99 έχω βαρέα 4.696 έσημα. Ναι. Και μετά. Από το 99 και μετά, στο ίδιο μαγαζί δούλευα, πήγα στο ΣΟΤΑΤΑ, μετά από ΜΜΕ.
Η ερώτησή μου είναι, βγαίνω βαρέα, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν τα δέχεται βαρέα τα αισθήματα υπόλοιπα. Μπορώ να πω ως τα 62 σύνταξη. Όχι, δυστυχώς. Όπως θα ξέρετε και εσείς ο ίδιος, για να βγείτε στα 62 με τα ένσημα που έχετε, θα έπρεπε να έχετε και 1000 βαρέα τα προηγούμενα 13 χρόνια. Επομένως, 13 τελευταία χρόνια, έτσι. Από τα 62 και πίσω. Να σας ρωτήσω, έχω στο ΤΑΤΑ 3.283 ένσημα. Μπορώ να κάνω εξαγορά στρατού και παιδιών. Για να πω σαν διπλή σύνταξη. Βεβαίως μπορείτε, ναι. Με συμφέρει. Ακόμα τουλάχιστον ναι, αν και όπως ξέρετε στις δύο συντάξεις, επειδή το έχουμε αναφέρει από αυτήν την εκπομπή, μετράει μία φορά η εθνική σύνταξη. Δεν έχουμε δύο εθνικές συντάξεις. Άρα πλέον, παλιότερα σας συνέφερε περισσότερο. Πλέον είναι υποκρίση αν σας συμφέρει. Θεωρώ ότι και πάλι ακόμα σας συμφέρει. Αλλά για να κλείσω το πρώτο ερώτημά σας, εσείς σε σύνταξη βγαίνετε στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης. Δεν τα έχω γιατί τώρα κολλάω μισά. Τότε δυστυχώς όποτε συμπληρώσετε τα 40 χρόνια ή σε κάθε περίπτωση στα 67 σας. Έχουμε δηλαδή ακόμα αρκετό δρόμο. Ιδάλλως πρέπει να έχω ή στα 62 να έχω τα 1013. Ακριβώς. Δείτε αυτό το σενάριο, νομίζω ότι είναι το συμφερότερο. Ναι. Με συμφέρει διαδοχή και ή διπλή ασφάλιση. Ακόμα και τώρα σας συμφέρουν δύο συντάξεις, γιατί στη διαδοχική ασφάλιση χάνεται τώρα το παράλληλο χρόνο. Ο παράλληλος χρόνος πόσο είναι? Παράλληλο χρόνο δεν είχα. Ωραία. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε, είναι όλος διαδοχικός ο χρόνος? Ναι, δηλαδή στον ίδιο εργοδότη, αλλά διαφορετικές ασφάλειες. Τι εννοείτε στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές ασφάλειες? Δηλαδή ήμουνα λινογράφος, ήμουνα στο ΙΚΑ και μετά μας πήγε στον ΤΑΤΑ. Στον ίδιο. Όχι την ίδια χρονική. Ναι, όχι την ίδια χρονική περίοδο μετά. Ωραία. Μετά, άρα δεν τίθεται θέμα 2. Άρα πάτε για μία διαδοχική σύνταξη. Έτσι με συμφέρει μία διαδοχική. Μία διαδοχική σύνταξη. Ναι, διαδοχική, όχι διπλή. Όχι. Μία διαδοχική. Θεώρησα ότι είχατε παράλληλο χρόνο. Να κάνω κάποια εξαγορά. Ούτως ή άλλως. Προσέξτε με. Με τη μία διαδοχική σύνταξη, ο στόχος είναι τα 40 χρόνια. Και εννοείται το 62ο έτος ηλικίας. Δηλαδή τα 40 χρόνια μιλάμε είναι 12.000. 12.000 ένσημα, ακριβώς. Σε διαφορετική περίπτωση, και τώρα αν σταματήσετε, στα 67 σας θα πάρετε ό,τι σας αναλογεί. Προς το παρόν δεν κάνετε καμία εξαγορά και επιλέγετε το σενάριο της μίας διαδοχικής σύνταξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε στον κύριο Κώστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα μια πληροφορία να μου δώσετε. Λίγο πιο δυνατά, βεβαίως. Εγώ τον Απριλίο κατέθεσα για σύνταξη από τον ΟΑΕ. Είχα κάποια αγροτικά εισοδήματα, τα οποία έπαιρνα μια επιδότηση γύρω στα 800 ευρώ. Μετέφερα όλα τα δικαιώματα στη σύζυγό μου για να μην έχω πρόβλημα με το 60%. Με το 60%, ναι. Ανεξάρτητα τι θα συμβεί και πώς θα βγει εγκύκλιο. Η σύζυγό μου είναι υπάλληλος στην ΕΙΔΑΠ και έχει ΙΚΑ. Ασφαλίζεται με ΙΚΑ. Δουλεύει κανονικά. Θα έχει πρόβλημα με αυτή την επιδότηση των 800 ευρώ ως προς τις εισφορές για τον ΕΦΚΑ? Ως προς τις εισφορές. Εκείνη είναι μισθωτή η σύζυγός σας. Ναι. Εφόσον η αγροτική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή είναι στο όνομα της σύζυγού σας, ναι, θα έχει και εισφορές για την αγροτική δραστηριότητα. Θα έχει εισφορές γιατί θα πάρει, ας πούμε, 800 ευρώ και θα στάνουν 160 ευρώ το μήνα πλήρως. Εννοεί επειδή παίρνει την επιδότηση. Α, επιδότηση μόνο παίρνει. Παίρνει μόνο επιδότηση, αλλά θα τη πούνε για να παίρνει επιδότηση. Όχι εισόδημα από τις Ελλήνες. Μόνο επιδότηση. Μόνο επιδότηση. Αν είναι μόνο επιδότηση, αναμένουμε την εγκύκλιο και για τους ετεροασφαλισμένους και τους ετεροσυνταξιούχους, αλλά παρόλα αυτά η λογική λέει δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η σύζυγό σας. Όχι. Για την επιδότηση μόνο. Η λογική λέει ότι δεν θα έχει. Ναι. Αν έχει όμως εισόδημα από λάδι, 2.000, 3.000 εισόδημα, εκεί θα έχει πρόβλημα να πληρώσει εισφορές. Βεβαίως, γιατί τεκμηρίζεται ότι έχει κατ' επάγγελμα αγροτική δραστηριότητα. Γιώργο μου, και όταν παίρνεις όμως μία επιδότηση. Ως προς το. Επιδότηση. Πριν να σου το 800, ως προς το 800, λογικά δεν πρέπει να έχει πρόβλημα. Έτσι. Συμφωνούμε, τουλάχιστον αυτό προκύπτει. Τώρα από εκεί πέρα θα καθοριστεί από την εγκύκλιο. Και Γιώργο μου, παίρνεις μία επιδότηση. Θα γυρίσουν να σου πούνε για ποιο λόγο την παίρνεις αυτή την επιδότηση. Επιδότηση. Θα είναι περισσότερος από την επιδότηση. Ναι, έλατε. Το μήνα, άμα το ανάγκη σε μήνα, έχει δίκιο.
Αλλά η επιδότηση όμως εξαρτάται τι επιδότηση είναι για κάποιο πρόγραμμα. Είναι για καλλιέργειες. Για καλλιέργειες. Α. Δίνουν κάτι επιδοτήσεις. Ναι, αυτές οι επιδοτήσεις τώρα για το, από το νόμο που ισχύουν από πέρυσι με το νέο νόμο, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, οι άλλες μέχρι από 12.000 και πάνω, πράσινες και συνδεδεμένες που λέμε. Ακριβώς. Και είναι γύρω στα 800 ευρώ βέβαια. Ναι. Ασφαλιστικά ακόμα δεν προβλέπεται επιβάρυνση. Μιλάει αν θα τον επιβαρύνει ασφαλιστικά. Αν θα επιβαρύνει ασφαλιστικά τη σύζυγο. Και αν είναι υποχρεωμένη. Όχι, εκεί είναι υπάλληλος. Η σύζυγός του είναι υπάλληλος. Εκείνος για να μην έχει την περικοπή του 60% το μεταβίβασε στη σύζυγο. Έτσι. Ασφαλιστικά δεν προκύπτει κάτι για τη σύζυγο. Να μην ανησυχεί και θεωρώ δεν θα προκύψει. Φορολογικά είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλιστική κάλυψη ως προς την επιδότηση. Εάν η επιδότηση είναι από έκτακτη, δηλαδή είναι από, όχι κατ' επάγγελμα αγρότησα, έτσι δεν είναι, είναι από κάποια από κάποιο καλλιέργεια, τι ήταν αυτό. Επομένως είναι του ειδικού καθεστώτος. Έχετε δηλώσει δραστηριότητα αγρότη στην οικογένεια. Όχι, έχετε... καμία δραστηριότητα αγρότη. Απλώς η επιδότηση, πώς σας έγινε, επειδή είχατε γραφτεί στο Μητρό. Στρέμματα, είχα γραφτεί στο Μητρό. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν επηρεάζει ασφαλιστικά. Δεν ασφαλιστικά πρόκειται δεν να τεθεί θέμα, ως εισόδημα να βρει τώρα, γιατί είναι βάσει του φορολογικού εισοδήματος πλέον η ασφάλιση. Αυτό εννοείται, αυτό φοβάστε. Όχι, αυτή η επιδότηση. Δεν θα έχει. Όχι, η επιδότηση αυτή δεν θα επηρεάσει. Δεν θα επηρεάσει. Να σου βάλουμε εύκολα, καταλάβατε. Ναι, αλλά αυτή την επιδότηση, κύριε Θοδωρέ, αυτή την επιδότηση. Τη δηλώνετε στον πίνακα 6 πίσω που είναι στα εισοδήματα που δεν έχουν φορολογία, απλώς για εισφορά αλληλεγγύης. Ναι. Έτσι. Ωραία, δεν είναι. Άρα λοιπόν δεν θα βρει εισόδημα καθαρά από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ΕΦΚΑ συναρτάται με φορολογικό εισόδημα. Ο ΕΦΚΑ συναρτάται με φορολογικό εισόδημα. Δεν προκύπτει φορολογικό εισόδημα εδώ. Δεν προκύπτει φορολογικό εισόδημα, οπότε δεν θα αναπιάσει. Έτσι ακριβώς. Τα κοιτάμε από όλες τις πλευρές. Βλέπετε φορολογικά, ασφαλιστικά, τι πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μου. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Thank you.